Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, της αθλητικής και όχι μόνο. Θα ασχοληθούμε και με το στεναχωρημένο Άρης ΠΑΟΚ της Κυριακής. Γενικότερα θα πιάσουμε όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν τις τελευταίες ώρες και θα μας απασχολήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μαζί μας την πρώτη ώρα, όπως κάθε μέρα, η Ντερβέτεν. Συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής, πρωτοπόρος στο διαδίκτυο, από το 1997 στην Ελλάδα. 30 χρόνια εμπειρίας λοιπόν και σας δίνουν όλες τις δυνατότητες που χρειάζεται, είτε είστε παίκτης του στοιχήματος, είτε σας αρέσει να παίζετε σε καζίνο και σε live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών, μεγάλες αποδόσεις, υπηρεσία cash out, live streaming και είναι ο επίσημος χορηγός της Super League ή Ιντερβέτεν. Μαζί μας την πρώτη ώρα και το Arena Rapid, ένα συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές, 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ και σύν τις άλλες είναι και συμπλήρωμα διατροφής, δηλαδή σας δίνει ενέργεια γενικότερα, όχι μόνο ειδικότερα, απόλυτα ασφαλές, χωρίς παρενέργειες, κατάλληλο και για διαβητικούς. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, το βρίσκεται σε φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, ό,τι πρέπει για τις δύσκολες τιμές που περνάμε όλοι μας για να ανέβει η διάθεσή μας. Arena Rapid σε όλα τα φαρμακεία και μαζί μας τίποτε ο Μαρμαρίδης, μια 100% ελληνική επιχείρηση με 3 μεγάλα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, πολλά καταστήματα και στην Αθήνα και στο marmaridis.gr. Μπαίνετε και βλέπετε online τις πολύ μεγάλες προσφορές. Ενημερώνεστε για το νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδι χωρίς πιστωτική και χωρίς δόσεις και επιπλώνετε με τα καλύτερα έπιπλα της αγοράς, είτε το σπίτι σας, είτε το γραφείο σας, είτε το εξοχικό σας, όσοι έχετε τέτοιο. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Άρης, μάλλον Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης, μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ είναι ο ενδιαφερόμενος, 7 και 4 η σέντρα. Ο ΠΑΟΚ θέλει τους 3 βαθμούς για να εκμεταλλευτεί η ενδεχόμενη γκέλα της ΑΕΚ που θα παίξει μετά από 2 ώρες και 1 τέταρτο στις 9.30 με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν νομίζω να έχει άλλα περιθώρια ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να αρχίσει να κερδίζει. Το λέω συνεχώς. Πρέπει να πάρει τη δεύτερη θέση χωρίς να περιμένει αν αθωωθεί από το ΚΑΣ ή όχι. Θυμίζω γιατί τείνουμε να το ξεχάσουμε. 6 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης που ταλαιπώρησε τόσο τον ΠΑΟΚ φέτος. Ο Ολυμπιακός φυσικά την έχει κάνει τη δουλειά του. Δεν ασχολείται και ιδιαίτερα με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως λέει και ο λαός, η δουλειά έγινε, οπότε γιατί να ασχοληθούμε παραπέρα. Μαζί μας και ο Χρήστανος που πάντα οι δουλειές του ανοίγουν 12 και 7 για ένα μαγικό τρόπο, εντάξει. 12 και 7 Χρήστανος δεν ανοίγουν. Οπότε έρχομαι στον καναπέ, σε βλέπω από τις 11.30 μέχρι τις 12. Και 12 η ώρα εξαφανίζεσαι. Ναι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Ναι. Φροντίζω για εσάς. Ναι, θα σου έλεγα τώρα. Α, δεν είδες χθες. Πάλι δεν πήγες λογαριασμού σου. Θα πάρω στα κλάματα, αλήθεια. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με το ΠΑΟΚ Άρης, το οποίο το χαρακτηρίζω στεναχωρημένο. Ναι, Άρης ΠΑΟΚ. Πολύ κιόλας, τέτοιο. Και λείπει και ο κόσμος, το κάνει ακόμα πιο στεναχωρημένο. Αν υπήρχε κόσμος, θα υπήρχε και λίγο έτσι τζετζελές. Θα είχε μέσα 15 χιλιάδες. Κάνα πινελίκι, κάνα αυτό, κάνα μουσουτού. Θα κάνουμε κάτι να σχολιάσουμε. Ναι, τώρα... Χωρίς κόσμο. Εγώ, φίλε, έχω αδειάσει πάντως. Πρέπει να λέμε στον κόσμο την πραγματικότητα, έτσι. Εγώ δεν έχω αδειάσει γενικότερα. Ναι. Ο Άρης έχει αδειάσει υπό την έννοια ότι δεν έχει και στόχο. Αν είχε κάποιο βαθμολογικό στόχο, ναι, θα λέγαμε αου, αου, αου. Ο Άρης απέδειξε με την ΑΕΚ ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν κάνει αυτό το οποίο τον κατηγορούσαν. Ότι θα κάτσει να χάσει για να μην πάει ο ΠΑΟΚ στο Champions League και διάφορα άλλα τέτοια. Εκεί νομίζω έκλεισε στόματα. Από εκεί και έπειτα οι ποδοσφαιριστές θα προσπαθήσουν να βγάλουν την Κυριακή ποδοσφαιρικό εγωισμό. Θα τα καταφέρουν. Καλώς. Δεν θα τα καταφέρουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να κατηγορήσει τους ποδοσφαιριστές του Άρη ότι δεν έχουν προσπαθήσει τη φετινή σεζόν, ειδικά αυτούς τους 14-15,
οι οποίοι βγάλανε και τραβήξαν όλο το κουπί. Στην ουσία, το μάτς αυτό είναι το τελευταίο για πολλούς παίκτες στον Άρη. Η πλειοψηφία όσων λήγουν τα συμβόλαια πιθανότατα την Δευτέρα θα τραβήξουν για άλλες πολιτείες. Γιατί πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι ισχύει για όλες τις ομάδες ότι θα πρέπει να υπάρξει επέκταση των συμβολέων αυτών. Έτσι. Στον Άρη δεν υπάρχει λόγος να επεκτείνει το συμβόλαιο παικτών που δεν θα μείνουν. Για να παίξουν αυτά τα 5 παιχνίδια, των 6 πόσα είναι, των 5, 6 πόσα είναι που απομένουν. Η τέταρτη αγωνιστική είναι. Άρα, άλλα 6 λοιπόν. Αυτό και άλλα 6. Επομένως οι παίκτες που δεν θα ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους, τουλάχιστον στο 90%, τώρα αν μείνει κανένας ένας-δύο για 20 μέρες μπορεί να γίνει αν θέλουν, έτσι, για να διατηρηθούν και σε φόρμα, αλλά οι περισσότεροι θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Αυτούς που θα κρατήσει ο Άρης, και από ό,τι φαίνεται ίσως και σήμερα να τελειώσει κάποιος από αυτούς ή το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, θα είναι ο Ματίγια, ο Κουέστα και ο Γκάμα. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές έχουν συμφωνήσει προφορικά, αλλά πρέπει να πάμε και στη διαδικασία τη γραπτή, της υπογραφής συμβολέου. Μόνο τότε ολοκληρώνεται μια μεταγραφή, μια ανανέωση συμβολέου. Και το παράδειγμα νομίζω του Μίσιτς είναι χαρακτηριστικό. Έτσι. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει, μάλιστα έχει υπογράψει νομίζω κιόλας ο ποδοσφαιριστής. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα του ΠΑΟΚ με τη Sporting, και είναι φυσιολογικό από τη στιγμή που δεν πληρώθηκαν τα χρήματα στο διάστημα αυτό να υπάρχει επαναδιαπραγμάτευση, γιατί έχει το θέμα υγείας που προέκυψε για τον ποδοσφαιριστή. Με αφορμή τις δηλώσεις του Ρέι, ναι, πω λίγο αργότερα θα σας κάνω έτσι μια σύνοψη τι γίνεται, γιατί είμαστε στην εποχή, χρήσατε. Πέρυσι θεματοφύλακα. Που είχαμε κάνα δύο χρόνια, τρία να τη βιώσουμε. Να φύγουν όλοι από την ομάδα. Να μην μείνει κανένας. Εντάξει, και το είπα και χθες το ΠΑΟΚ 24. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά, εντάξει. Το είπα και χθες το ΠΑΟΚ 24. Με έβαλε σε σκέψη ο Αντώνης Τσακαλέας με ένα, ναι, post. Τι έκανε από πώς γίνεται Αντώνης να είναι ο προπονητής σερβιτόρος, μυρωδιάς, άσχετος κτλ. Και να είναι και όλη η ομάδα να φύγει. Δηλαδή, αν τα φύγουν η ομάδα, σημαίνει ότι δεν έχουμε υλικό, εντάξει. Άρα, τι περιμένουμε του Φερέιρα. Τέλος πάντων, δεν έχω καμία διάθεση ούτε. Καλό. Να... Τα έχει ο Αντώνης αυτά. Δεν έχω ούτε μία διάθεση να υπερασπιστώ τον Φερέιρα, ούτε φίλος μου είναι. Και το κυριότερο είναι ότι σε μένα τουλάχιστον δεν μου έχει δώσει ένα ερέθισμα και να πω, ρε, μήπως αν τον αφήσουμε του χρόνου με δικούς του παίχτες, δούμε κάτι άλλο. Δεν μου έχει δώσει κάτι για να στηριχτώ και να τον υπερασπιστώ. Ας την πάρει την απόφαση ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν το Φερέιρα καθημερινά στις προπονήσεις, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουν και μια κουβέντα με όλους τους παίκτες, να μιλήσει ο καθένας για τον προπονητή, αν το κρίνει αυτό ο ΠΑΟΚ απαραίτητο, μπορεί κάλλιστα να μην το κρίνει. Εγώ νομίζω ότι Φερέιρα είναι το εύκολο και θύμα. Και να αποφασίσει. Καλά, είναι, κοίταξε, ότι είναι το εύκολο θύμα είναι. Είναι το εύκολο. Αλλά θύμα. Ότι έχει τεράστιες ευθύνες επίσης έχει. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός που έχει ευθύνες. Μην ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα. Και η οικογένεια έχει ευθύνες. Και ο Φερέιρα έχει ευθύνες και οι ποδοσφαιριστές έχουν ευθύνες και το ιατρικό team έχει ευθύνες και οι βοηθοί του Φερέιρα έχουν ευθύνες. Ναι. Και το νομικό επιτελείο έχει ευθύνες, του ΠΑΟΚ. Για άλλους λόγους ο καθένας. Ναι, άλλους λόγους, αλλά όλο το αντικατοπτρίζεται στο αγωνιστικό, χρειάζεται κάθε επιλογή. Εντάξει. Κοίταξε, η ουσία είναι ότι πάντα στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες την τελική ευθύνη την έχει το κεφάλι. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ είναι ο Σαββίδης, στον Ολυμπιακό είναι ο Μαρινάκης, στον Άρη. Όχι, όχι. Γιατί? Αν ο μεγαλομέτοχος. Άμα κάνει λάθος μετά πρέπει να το σώζει η νομική υπηρεσία. Άμα κάνει, δηλαδή, συγγνώμη, άμα ο Καρυπίδης δεν κάνει ένα σωστό φάκελο για την επιτροπή αδειοδότησης της ΕΠΟ. Δηλαδή δεν βάλει μέσα και δεν πληρώσει τον Τσαλτίδη και τον Αναστασιάδη. Θα πρέπει μετά να τον σώσει η νομική υπηρεσία. Όχι. Εσύ το πήγες αποκλειστικά στην νομική υπηρεσία. Εγώ το παίρνω. Όχι, όχι, ξεκινάω από εκεί. Ναι. Αν εγώ που είμαι. Και λέω για τον Άρη για να μην παρεξηγηθείτε. Αν ο Καρυπίδης φέρει προπονητή εμένα. Που είμαι άσχετος, άχρηστος και με βάλει να προπονώ. Ποιος θέει, εγώ που είμαι άχρηστος και με πήρε και με πλήρωσε ή ο Καρυπίδης? Αν ο Καρυπίδης κάνει τις μεταγραφές ο Καρυπίδης και όχι ο Χαριστέας που τον έχει πάρει για να κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος θέει, ο παίχτης που έρχεται ο άχρηστος και παίρνει το 1 εκατομμύριο το χρόνο ή εγώ που τον επέλεξα? Στην τελική, η δική μου η άποψη και η φιλοσοφία είναι ότι στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που έχουν πραγματικό ουσιαστικό ρόλο ιδιοκτήτες. Δηλαδή συμμετέχουν στην καθημερινότητα, γιατί ας πούμε ο Κοντομινάς δεν συμμετείχε. Σε όλες τις ομάδες και θα συμμετέχουν. Δεν συμμετέχουν σε όλες τις ομάδες. Σε όλες συμμετέχουν. Ο Κοντομινάς συμμετείχε. Δεν από 20 χρόνια. Εντάξει, φίλε, ποιο θα σου πω. Πες μου ένα κλαμπ στο οποίο δεν συμμετέχει ο ιδιοκτήτης. Τα προηγούμενα χρόνια ο Αλαφούζος δεν συμμετείχε.
Δεν συμμετείχε στην καθημερινότητα για δύο χρόνια. Ναι, γιατί τα είχε παρατήσει. Τα είχε παρατήσει. Όχι γιατί είχε δώσει τα κλειδιά σε ανθρώπινη εμπιστοσύνη. Όχι, τα είχε δώσει. Είχε την υποπτία. Τα είχε γιατί τα είχε παρατήσει. Δεν πατούσε το γήπεδο καν. Ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είναι φιλάθλος. Μιλάμε, χρήσατε για σοβαρές. Ο Ξάνθη. Ο Πανόπουλος. Ο Πανόπουλος δεν έχει ρόλο. Σου έχω πει διότι έχει. Αφού δεν είναι. Ποιος αποφάσιζε για προπονητές και για παίκτες και ποιος θα πάρει, ποιος θα φύγει. Ο Πιαλόγλου. Ο τεχνικός διευθυντής. Ο Αδημητρίου. Σε όλες τις ομάδες Χρήστανθε έχουν ναι, λόγο οι ιδιοκτήτες. Καταλαβαίνεις όμως ότι αυτοί. Ναι, έχουν και την τελική ευθύνη. Εντάξει, εντάξει είναι και πόσο ενεργά ή όχι. Και πόσο ενεργά, και πόσο ενεργά ή όχι ασχολείται ένας ιδιοκτήτης, ρε φίλε. Η ευθύνη, ξαναλέω, είναι συνολική. Ναι, φυσικά είναι συνολική, αλλά την τελική ποιος την έχει. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Αν εδώ κλείσει το ραδιόφωνο, εσύ τα φταίς. Θα έχει την ευθύνη του κομματιού. Ξέρω, δεν φέρει καλά νούμερα. Πρόσεξε. Αλλά οι επιλογές του ιδιοκτήτη είναι. Αν ένας ιδιοκτήτης πάρει τον καλύτερο προπονητή και του δώσει 25 παίκτες πρώτης γραμμής και αποτύχει, δεν φταίει ο μεγαλομέτωχος. Να, σωστά. Μια ιστορία. Σωστά, αλλά πιο, ο καλύτερος προπονητής ποιος είναι. Ο Κλοπ. Με τη φορά από το δεύτερο. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί όμως. Και όμως ο Κλοπ λοιπόν πέρσι δεν πήρε το πρωτάθλημα. Πρόπερσι δεν πήρε το πρωτάθλημα. Κάτι Champions League να πήρε. Εντάξει, αυτό το Champions League κάκι. Εντάξει. Είμαι ένα χαρά για του. Νομίζω έχουμε στην Ελλάδα χρήσαμε πιο πολλούς φίλους στη Λίβερπουλ παρά στο Λίβερπουλ. Είναι το μόνο πράγμα που συμφωνώ με τον Γκόλκα σε ομάδα, το έχει αντιληφθεί. Η Λίβερπουλ. Ναι. Τίποτα άλλο. Σε πουθενά άλλο δεν συμφωνούμε. Μόνο με τη Λίβερπουλ. Και με Ζαγόρα. Συγχαρητήρια για τη Λίβερπουλ φέτος. Πραγματικά δεν είχε αντίπαλο. Και είναι απίστευτο επίτευγμα αν σκεφτεί ότι απέναντί του δεν έχει ό,τι να είναι. Έχει τη Manchester City. Ναι. Με απίστευτο ρόστερ και προπονητή και λεφτά κτλ. Ορίστε, τον Γκουαρδιόλα απέτυχε. Ποιο θέλει. Δεν νομίζω να πέτυχε. Δεν απέτυχε φέτο. Απέτυχε. Πέτυχε πέρσι. Θα πετύχει του χρόνου. Ναι. Χάρηκαν οι φίλοι τη Λίβερπουλ ανά τον κόσμο. Εντάξει, τεράστιο κλαμπ. Εγώ έχω εκφράσει και δημοσίω. Όχι την αντιπάθειά μου, αλλά δεν με ενθουσιάζει η Λίβερπουλ. Okay. Ούτε ενθουσιάζομαι με τα βίντεο κτλ. Το κοπ αυτό. Αλλά όντω εχθέ είδαμε τουλάχιστον εγώ 2-3 βίντεο Χρήστανθε που είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Εντάξει. Θα μου πει τώρα δεν θα έχει Λίβερπουλ τμήμα marketing. Με τέτοιο υλικό να πουλήσει, θα έχει. Θα έχει. Και το βίντεο, το animation με τον πατέρα και το γιο που πάνε από το 1990 στο γήπεδο και τελικά φεύγει από τη ζωή ο πατέρας και μένει ο ιός Λίβερπουλ μαζί με τη σύζυγο και το παιδάκι του και γενικότερα όλα τα βίντεο από χθες το βράδυ. Ας αφήσουμε τη Λίβερπουλ που καταφαινόμενα πάει ρολόι, Χρήστανθε. Ναι, καλά πάει. Και μάλλον θα πάει και του χρόνου το ίδιο και αν χάσει το πρωτάθλημα. Και δεν έχει οικονομικά προβλήματα. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν έχει επίσης επιτροπές. Έχει επιτροπές εκεί. Δεν έχει ούτε μαρούπα ούτε αρκούδι. Δεν έχει αρκούδι στην αγγλικό ποδόσφαιρο. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν έχει αρκούδι. Άνιωθοι, δεν ξέρουν καθόλου αυτοί οι Άγγλοι. Τέλος πάντων, σας είπα, ωραία δήλωση ότι θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Ποιους άλλους έχεις, Πασχαλάκη, Ζήφκοβιτς. Τι θα γίνει. Πασχαλάκη, Ζήφκοβιτς, Τρέι. Και. Επιστρέφει και ο Μελίσσας. Μελίσσας. Και Παπαδόπουλος, Σιμεών. Και Παπαδόπουλος. Τώρα ποιος είναι ο τρίτος. Τώρα που μιλάμε είναι ο Σιμεών Παπαδόπουλος. Αλλά επιστρέφει ο Μελίσσας και δεν αποκλείεται να παραμείνει γιατί το παιδί έχει κάνει μια καλή χρονιά στη Λαμία και μια καλή χρονιά στο Βόλο φέτος. Δανεικός. Άρα μπορεί να έχει το ρόλο του δευτεροτρίτου. Αλλά νομίζω ότι. Άρα φεύγει ο Πασχαλάκης. Κοίταξε, νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει στο πλάνο να έρθει ένα θεματοφύλακα. Τώρα, αν θα φύγει ο Πασχαλάκης ή αν θα φύγει ο Ζήφκοβιτς, εγώ δεν το ξέρω τώρα που μιλάμε. Θέλουμε δεύτερο θεματοφύλακα. Μας δίνει το Ζήφκοβιτς δανεικό. Πάρε τηλέφωνο στην ΠΑΕΠΑΟΚ, μίλα και με τους ανθρώπους. Αν ξέρει γερμανικά, μίλα και με το ΡΕΜΠΕ απευθείας. Το ευχαριστέα έχω, ρε φίλε. Α, μια χαρά. Να πάρει λίγο ένα τηλέφωνο. Το ξέρει κιόλα. Λοιπόν, λίγουν τα συμβόλαια του Βιερίνια, του Μαωρίσιο και του Μίσιτς. Για το Μίτσι τα έχουμε ξαναπεί. Βιερίνια, δεν υπάρχει ένδειξη ότι δεν θα συνεχίσει. Το πώς θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ο Μαωρίσιο είναι προς το να φύγει. Ο Βιερίνια νομίζω είναι προς το να μείνει για ακόμα ένα-δύο χρόνια. Θεωρώ ότι μπορεί να παίξει. Άρεσε ο Μαωρίσιο τη Δευτέρα φεύγει. Υπάρχει θέμα. Θα το δούμε γι' αυτό. Για το αν θα ανακοινωθεί η επέκταση. Καλό είναι να μην φύγει γιατί ο ΠΑΟΚ έχει στόχους. Θα έχει μάτς, τα δύο μάτς με την ΑΕΚ, θα έχει μάτς με τον Άρη στην Τούμπα, θα έχει μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Και επειδή. Υπάρχει μια λειψανδρία στα χαφ. Καλό είναι να μην μείνει μόνο εσύ και ο Τσιγκάρας και ο Ελκαντουρί για 6 ναι. μάτς. Καλό είναι να μείνει. Λοιπόν, τη νέα σεζόν λίγο πολλά συμβόλαια. Άλλος υπάρχει που να λύγει το συμβόλαιό του και. Φέτος όχι. Του χρόνου όμως το 21, που το νομίζω 21. Και αυτό απασχολεί, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί είμαστε σε μια δικασία στον ΠΑΟΚ να σχεδιάζει την επόμενη μέρα με δεδομένη την τάση για ανανέωση.
του χρόνου λήγουν τα συμβόλαια του Μάτος, του Βέρμπλουμ, του Κρέσπο, του Ελκαντουρί, του Ακπομ, του Πέλκα, του Λιμιού και του Σημείου Παπαδόπουλου. Εντάξει. Του Λιμιού. Ναι. Και έχουμε και το 22 Μπίσες, Βαρστόχ, Ζίφκοβιτς, Βαρέλα, Πασχαλάκη, Σίγκασον, Γιαννούλης, Βιντέρσκι, Ροντρίγκο. Και μέχρι το 23 ο Εσίτη, ο Λάμπρου, ο Αγκούστο, ο Μιχάη, ο Μιχαηλίδης και ο Ζαμπά. Μάλιστα. Εντάξει. Και υπάρχουν και αρκετοί δανεικοί που νομίζω ορισμένοι εκ των οποίων θα μας απασχολήσουν στην προετοιμασία. Ο Άρντα φυσικά δεν υπολογίζεται. Γιατί είναι το παλικάρι μαζί. Μπορείτε να τον πάρετε και ελεύθερο αν θέλετε, αν τον αφήσω πάω. Αλλάξτε μπερδέματα. Ναι. Ο Ρέι που σας είπα. Τον παίρνω τον Άρντα. Θα πάρω ο Άρντα. Ο Μιχόγεβιτς επιστρέφει. Η ΑΟΕ δεν έδωσε τις 850.000. Πού να δώσει, ρε φίλε. Για να αποκτήσει τα δικαιώματά του. Κοίταξε, αν ίσχυαν όντως τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι Σπαρτάκ Μόσχας, Βέρντερ Βρέμις θέλουν τον Μιχόγεβιτς. Ναι, ναι, καλά. Τον αγοράζω εγώ μία και τον πουλάω. Αυτό το όφι που έπαιξε τον όφι. Δεν φίλε ούτε 150. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά όμως στην ΑΟΕ. Μας λένε ότι έκανε μια πολύ. Όχι, έκανε καλή χρονιά. Πού το βλέπει, τον έβλεπε. Έκανε καλή χρονιά που σου λέγανε. Πού τον έβλεπε, σου λέγαν. Εγώ τον είδα στον όφι, το παιδί αυτό δεν αξίζει ναι. Για να παίξει σε υψηλό στον επίπεδο. Όφι, ναι, σε Γερμανία. Υψηλό τι εννοώ, πάω και τέτοια, όχι Βόλο, Λάρισα και σε τέτοια. Σε ένα πρωτάθλημα χρήζεται που νομίζω είναι πάνω κάτω ανταγωνιστικό, το ίδιο με το δικό μας ίσως και περισσότερο, αυτό της Βάιτε Λίγκα, δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη. Έγραψε 24 συμμετοχές στις Βάιτε Λίγκα και 2 στο κύπελλο Γερμανίας. Μια χαρά τα πήγε ο Μιχόγεβιτς, επιστρέφει και αυτός, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το μέλλον του. Ο Μουλέν, όπως δήλωσε και ο ίδιος, έχει λύσει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά δεν θα μας απασχολήσει. Αποτυχημένη 100% η μεταγραφή του Γάλλου. Πόσα μάτσα έπαιξε αυτός, κάτσε να σου πω. Λοιπόν, την Πο Μουλέν έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, Χρήσανθε. Ήρθε ως αντικαταστάσεις του Τσίμερο το Μουλέν. Έπαιξε στον ΠΑΟΚ 3 παιχνίδια, Χρήσανθε. Συνολικά 38 λεπτά. Oh. Ποιος? Την Πο Μουλέν. Τον έστειλε στην Ξάνθη. Τον έδωσε και κάποια χρήματα αρκετά όλα αυτά τα χρόνια. Τι να σε κάνω. Το Pitbull. Το Pitbull. Ο Κάτς ήταν δανεικός, δεν νομίζω να απασχολήσει τον Πάο. Ο Κάτς. Αυτός δεν παίζει τη Λάρισα. Νομίζω ότι τελείωσε. Θέλει να έρθει στον Άρη. Δεν νομίζω να έχει θέμα. Μάλιστα. Παίρνω ένα Κάτσε. Εδώ ένα φίλο μου λέει ο Μαουρίσιο με 150 χιλιαρικά για να ξεκουράζει τον Ματίγια. Θέλει να έρθει στον Άρη. Με 150 χιλιαρικάκια το χρόνο. Όχι, δεν έρχεται. Και για να το ολοκληρώσουμε, Λίρα τη Γαϊτανίδη, Μπαλογιάννη, Μελίσσα, Διαμαντή, Τσαούση. Πάει, διέλυση. Διέλυση στο Βόλο ολόκληρο. Πώ έχει δώσει και εγώ, 15. Και Χατζηστραβό είναι νεαρή που λέει. Αυτόν θέλω, αυτόν. Ποιον? Τον τελευταίο αυτόν. Αυτό είναι το, αυτόν θέλω. Το που λένε του Σταύρου, άστον ίσω. Αυτόν θέλω. Αυτό είναι. Δεν το δίνει. Άλλη πάστα σε χαφ. Στα. Θα μου πει, δεν είναι και μικρό πλέον. Είναι 20 χρονών ο Χατζηστραβό. Yeah. Δηλαδή πότε θα. Τέλο πάντων. Αυτά και για την κατάσταση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ έτσι επιγραμματικά. Κρατάς Βέρμπλουμ, πολύ ωραία, πας πάρα πολύ καλά με Βέρμπλουμ τη νέα σεζόν. Από εκεί θα χτίσει την ομάδα. Βέρμπλουμ. Τι παίρνει το παλικάρι? Ένα και? 1,2. Ωραία. Ρε συμβολεάρες. Λοιπόν, μετά το συμβόλαιο του Βέρμπλουμ νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο break. Όχι, να πάρουμε και εμείς. Α, εντάξει. Ωραία. Και ζήτησε 1 εκατομμύριο. Ναι. Για να φύγει. Και να λύσει το συμβόλαιό του. Α, ωραία. Και έπεσε πάνω το λαό και τουρίστα και δεν τρέπεσε. Κανένα φορά θέλω να ρωτήσω, ξέρετε. Α πάρουμε έναν οπαδό του ΠΑΟΚ ή έναν οπαδό του Άρη. Ναι. Εντάξει, που είναι τόσο large και αυτό και τα λοιπά. Όταν μιλάμε για συμβόλαια, ξέρω εγώ, δώσε καρυπίδι στον Βέλτ 500.000. Ναι. Δώσε, ξέρω εγώ, το διώξε. Στον Κόκε, ρε φίλε, στον Κόκε τότε. Μη τυχόν και φύγει. Διώξε τον Βέρμπλουμ. Ναι. Ή ακόμα και οι συνάδελφοί μα. Τελείωσε τον Φεραίρα. Βέβαια, γιατί. Θα τα πλέσει εσύ. Τα 2-3 εκατομμύρια. Δεν έχει συνάδελφο 2 εκατομμύρια και να δώσει στο Φεραίρα. Λοιπόν, και βάλε εγώ. Κοίταξε, βάλε στη θέση του Βέρμπλου με έναν οπαδό του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού. Ναι. Και τον κάνει μια εταιρεία, ένα εργοστάσιο που δεν είναι πολύ καλό μηχανικό, ένα κλειστό συμβόλαιο τριετές με 100.000 το χρόνο. Εντάξει. Και στον πρώτο χρόνο παθαίνει ο εργαζόμενο αυτό ένα εργατικό ατύχημα που τον αφήνει έξω ένα χρόνο. Και φτάνει λοιπόν την τρίτη χρονιά και του λέει το αφεντικό. Ενώ είναι να πάρει την τρίτη χρονιά ο εργαζόμενος 100 χιλιάρικα. Του λέει το αφεντικό. Να σου δώσω 20, να σπάσουμε το συμβόλαιο. Πες μου, ζήτη θα πει ο παδός του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή στο αφεντικό. Ενώ έχει συμβόλαιο σε ισχύ που νομικά δεν μπορεί να τρυπηθεί από κάπου. Να πει ο αφεντικό ότι θα το πάω πλαγίως. Ξέρει λοιπόν ο εργαζόμενος. Εξαρτάται τις συνθήκες.
Θα αφήσει, πιστεύεις, κάποιος Chris Anthesto και 10.000 ευρώ. 27. Ναι. Εξαρτάται τις συνθήκες σου. Καλά. Τέλος πάντων. Είναι οι συνθήκες. Δεν θα πω τώρα. Η πίεση που ασκείται κτλ. Η καθημερινότητα κτλ. Το 100 με το 20 όχι. Αλλά θα πει δώσε μου 80. Δώσε μου 70. Ο Βέρ μου λέει δώσε μου ένα εκατομμύριο. Αφήνει μισό. Με αυτό λέω. Αυτό κάνει. Εντάξει, όταν μιλάμε για τα λεφτά του άλλου, είναι εύκολο να τα κόβουμε. Εγώ την άποψή μου την έχω πει, Χρήσανθε. Ο ποδοσφαιριστής νομιμοποιείται να ζητήσει ό,τι γράφει το συμβόλαιο και ό,τι προβλέπει, να μην το υπόγραφαν οι ομάδες και να το κάναν κάποιο να είναι πιο ευέλικτο λίγο. Έτσι. Να βάλει κάποιον όρο ότι αδερφέ, αν αυτό, τότε μην αυτό κτλ. Και επειδή τραυματίστηκε ο Βέρμπουμ, Χρήσανθε, σε αγώνα του ΠΑΟΚ και όχι έκανε σκι στι Άλπε. Εντάξει, εγώ δεν. Ρίχνω καμία έτσι μορφή στο Σουηδό. Οκ, okay, και επαφείται στον ίδιο αν θα λύσει το συμβόλαιό του ή όχι, αν θα ζητήσει 1 εκατομμύριο, 1,5. Και βλέπουμε και υπάρχουν και τα παραδείγματα. Και αν το κάνει αυτό, δεν είναι ανήθικος ή τουρίστας ή δημόσιος υπάλληλος ή κάτι χαρακτηρισμούς που, με κάτι ευχές που διαβάζω στο διαδίκτυο. Έτσι είναι τα πράγματα. Και ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι για το πώς εύκολα διώχνεις, κάνεις, δράνεις. Είναι ο Λεβέκ που είχε ο ΠΑΟΚ. Το υπέγραψε το συμβόλαιο. Δεν πάνε να λες εσύ δεν έπαιζε, δεν έκανε, δεν έρανε. Άμα το υπογράψει το συμβόλαιο. Βλέπεις, εδώ ο Άρης ταλαιπωρείται για συμβόλαια που γράφηκαν πριν από 15 χρόνια και ο άλλος του επιδικάζονται μη δεδουλευμένα χρήματα. Ευχαριστούμε την αγάπη που μας δίνει μια είδηση. Ναι. Επί του πιεστηρίου. Χαιρετισμού στην αγάπη. Ναι, για πες την είδηση. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 20, Χρήσανθε. Ναι. Σημείωσε το καρνέ σου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 20. Η Σέντρα για το νέο πρωτάθλημα. Έλα, ρε φίλε. Κανονίστε λοιπόν τις διακοπές μας. Όλο τον Αύγουστο θα λείπω και το Σεπτέμβριο το πρώτο δεκαήμερο. Έγινε, Χρήσανθε. Εφτά... Θα βάζουμε καλή ελληνική μουσική και εγώ σου πέφτω να λείπω. Έτσι. 6 Σεπτεμβρίου θα γυρίσουμε γιατί 7 ανοίγουν τα σχολεία. Ναι. 1η Αυγούστου μέχρι Σεπτεμβρίου διακοπές. Άρα λοιπόν θα ακούτε όλο τον Αύγουστο τον ένα και μοναδικό, τον ανεπανάληπτο. Νίκο Παπαδόπουλο θα έχουμε. Κώστα Κούση. Disaster, Κώστα Κούση. Καλά, ρε φίλε, όλο τον Αύγουστο θα λείπεις. Δεν αρθείς λίγο κάτι. Όχι, λέει. Κώστα Κούση θα τον απολαύσει. Αυτό που λείπει διακοπές, Σέργιο. Και εμείς δουλεύουμε εδώ πέρα. Έτσι. Και αυτό κάνει μπάνια. Να τα λέμε αυτά, κυρίες και κύριοι. Να απολαύσει τον Κώστα Κούση όλο τον Αύγουστο. Έτσι. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα τώρα. 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν θα ξεκινήσει. Ωραία. Το νέο μαγικό πρωτάθλημα Super. Της Super League, όπως γνωστοποίησε με tweet πριν από λίγο η Super League 1. Super League 2 έχει μεταξύ γίνονται όρια. Λάθος διακόψαν το πρωτάθλημα. Κομπόταρος. Πήρε χαμπάρι ο Κομπότης. Μιλάμε. Που πάτε ρε στον Κομπότη να κάνετε μαμουνιά. Και μετά όλοι αυτοί ξέρεις πολλοί κορδεύουν το πρώτο του Δησαϊκού. Ναι. Ότι είναι ο άσχετος και όλοι αυτοί που έχουν είναι τώρα στις ομάδες είναι σχετικοί. Βρε ένα πρωτάθλημα δεν μπορείτε να διακόψετε νόμιμα. Και πέφτει πάνω σε γκέλα και τον πλήττει ο Κομπότη. Στον Κομπότη κιόλας. Βρέμε, άντε τώρα, άντε. Πάμε break. Άντε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο. Μας ακούει και ο Κώστας. Μας ακούει ο Κώστας, κανονικά. Το μέρος που είναι, σας ακούω. Λέει, δεν μασάω να πάτε όπου θέλετε όλο τον Αύγουστο. Ωραία, θα φύγουμε. Όταν έχουμε ήδη κανονίσει με το που το στέλνει το μήνυμα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά μαζί μας θα πάρουμε και Arena Rapid, συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές. Θα μας πει ο Κώστας σε λίγο τις επιδόσεις του. Όταν γυρίσει τη Δευτέρα, όχι, μας πει. Όχι, σήμερα, σήμερα. Σήμερα να μας τις πει. Ναι, ωραία. Μου έχει λείψει λίγο, θέλω να ακούσω. Έχει πάρει μαζί του καρτέλες ολόκληρες. Λοιπόν, 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Απόλυτα ασφαλές, σημαντικό. Χωρίς παρενέργειες, σημαντικό. Κατάλληλο για διαβητικούς, αν θέλετε και λίγο παραπάνω δηλαδή. Σημαντικό και αυτό. Περιέχει μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο, δίνοντας ταυτόχρονα ενέργεια και ευεξία στον άντρα. Αυτό που θέλουμε δηλαδή. Μια χαρά. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, σημαντικό και αυτό. Το βρίσκεται σε όλα τα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Και αν δεν το έχει το φαρμακείο, να του πείτε να το φέρουνε. Arena Rapid θέλουμε, κύριε. Τι θα γίνει. Αφού το παίρνουμε και μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Arena Rapid. Ναι, γενικότερα έχω να δώσω συμβουλή. Ναι. Ότι αν είναι. Και ψάχνετε κανένα συμπλήρωμα για το συγκεκριμένο κομμάτι ή γενικότερα για τη διατροφή σας. Γενικότερα. Μην εμπιστεύεσαι ούτε το ίντερνετ, εντάξει, ούτε σκευάσματα. Πάρε ένα φυσικό προϊόν όπως είναι το Arena Rapid και είσαι κούκλος. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κοιτάτε σε κάθε περίπτωση πάντα. Το ΝΕΟΦ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Επιτροπή Οντολογίας της ΕΠΟ. Μάλιστα. Έκανε αίτημα στην ΕΠΟ. Μάλιστα. Να μεταφερθεί η υπόθεση στο εφετείο της ΕΠΟ. Μάλιστα. Γιατί. Α, είναι αυτή η επιστολή ζήτημα, ναι. Που το αξιότιμο το γράφει με ωμέγα. Ναι. Το αξιότιμο το γράφει μπορεί με όμικρο. Είναι σωστό, δεν ξέρω. Εγώ το ξέρω με όμικρο. Και εγώ με όμικρο το ξέρω. Αυτό είναι το άξιο, δεν είναι το άξιο. Στο πλαίσιο διακοπή σα πειθαρχική διαδικασία διαπιστώσαμε. Ναι. Συγχαρητήρια.
ότι λαμβάνοντας υπόψη τις εγκυκλίους του ΕΟΔΗ δεν υφίσταται ικανός ενιαίος χώρος στην έδρα της Ομοσπονδίας προς διεξαγωγή της ακροματικής διαδικασίας, στην οποία ήδη συμμετέχει μεγάλος αριθμός παραγόντων, μέλη επιτροπής, γραμματέας, τεχνική υποστήριξη, διάδικοι, πλειοξούς, δικηγόροι, μάρτυρες, κοκ και ούτω καθεξής. Με συνέπεια να ανακύπτουν ζητήματα εύρυθμις της διεξαγωγής της κατόπιν τούτων. Δεν γίνεται να το κάνουμε τώρα. Παρακολούμε. Ναι, παρακολούμε. Έτσι γράφει. Με όμικρον. Παρακολούμε. Όπως διερευνηθεί η δυνατότητα συνέχισης της πειθαρχικής διαδικασίας στην αίθουσα τελετών του Επετείου Αθηνών. Αιωνία μνήμη, παιδιά. Συγγνώμη. Να το θυμάστε. Και παρακολούμε. Και αξιότιμη ΩΜΕΓΑ. Ποιος το έγραψε, ρε παιδιά, την επιστολή. Τελετών. Αυτοί θα αποφασίσουν. Στις οριστείς εσύ ημερομηνίες και όρεξη εισαγωγής ήτι. Ήτι. Άμα ξέρεις τη γλώσσα ξέρεις, την Άθηνη. 29 έκτου, μεθαύριο δηλαδή, και στις 1, 2, 6, 8 και 9 Ιουλίου μετά μάλλον θα το κλείσουμε για διακοπές. Έχουμε άλλη τελετή. Έχουμε άλλη τελετή. Στην αίθουσα τελετών. Έχουμε άλλη τελετή. Μπορεί να κάνει κάποιου συνειρμού με αίθουσα τελετών, αυτό και τα λοιπά, διάφορε υποθέσει. Και μπορεί να γίνει επίση και στο Δελφινάριο, Χρυσάνθε. Καλό. Καλό. Με σεφερλί. Με σεφερλί. Δηλαδή, ακούσαμε και χθε ωραίε ατάκε. Εντάξει, από Γεωργία, Καφέ και Καλατζίδη. Νομίζω θα ακούσουμε και άλλε σε επόμενε συνεδριάσει. Θα υπάρχουν αυτοί που δεν θυμούνται τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να ακουστεί και η φράση που τη λέμε κατά κόρον. Εδώ και δικαστά δεν θυμάμαι τι έβαγα χθες. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, 10 χρόνια μετά εσύ θυμάσαι. Τώρα την πραγματικότητα. Μην κοιτάς ότι είναι το Ολυμπιακός Βέρεια. Χρήσα, αν ήμουν ποδοσφαιριστής και έμπαινε μέσα ο Γενικός Αρχηγός και μου έλεγε, παιδιά, πρέπει να χάσουμε. Αφού κανένας δεν ήταν, δεν τ' άκουσε. Όλοι ήταν εκεί, μου το είπανε. Ναι, μου το είπανε. Ο ένας ήταν στο μασάζ. Ο άλλος έστελνε στο Viber μηνύματα στην κοπέλα του. Και έλεγε η κοπέλα του: τα πας καλά από το μήχρονο, συνέχισε και τα λοιπά. Ο άλλος είχε βγει έξω να κάνει τσιγάρο. Ο άλλος έκανε τσιγάρο έξω. Ναι. Εντάξει, ο ένας ήταν τόσο πολύ βυθισμένος στη σκέψη του πώς θα παίξει καλύτερα τη Βέρεια. Δεν άκουγε τι γινόταν. Κρατούσαμε το αποτέλεσμα. 0-0 ήμασταν. Άλλο στάμα τη κερκίδα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Αλλά να θυμόμαστε. Ήθελε να παίξει το Καραϊσκάκη. Εντάξει. Και θα ακουστούν ξαναλέω και άλλα ωραία στι επόμενε συνεδριάσει. Μείνετε συντονισμένοι. Το ωραίο που λέει ο Γεωργίας. Πήγα στο Μελισανίδη για προστασία. Τι. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής ο Γιώργης. Ναι, συγγνώμη, τι είναι ο πρόεδρος, τι είναι η προστασία. Προστασία. Πάει το μυαλό μου. Πού. Αν μπορεί να μου δανείσει κάποιον την ασφάλειά του για λίγες μέρες. Μην πάω σπίτι μου και με περιμένει. Για λίγες μέρες ή για λίγα χρόνια. Μπορεί και για λίγα χρόνια. Ναι, μου το πάνε. Και το άλλο. Που το ρωτάει ο άλλο, περίμενε. Επειδή έχει πλάκα μερικές φορές, λέει η ομάδα της καρδιάς σας ποια είναι. Η ομάδα της. Ο δικηγόρος του Αρβανιτίδη τον ρώτησε, φίλε. Του γίγαντα αυτού του ποδοσφαίρου. Η ομάδα της καρδιάς σας ποια είναι. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Εντάξει, φίλε, ήθελε να δει, ας πούμε, και πού γέρνει. Η ΑΕΚ, είπε. Τι θα έλεγε. Αν μη τι άλλο, μου φάνηκε ο Γεωργιάς απόλυτα ειλικρινής. Πάντως, κοίταξε. Και εμείς δεν είμαστε θέση του Γεωργιά. Ψάχνεις, Χρυσάνθε, μια προστασία. Κάποιον ισχυρό. Όχι μία. Και δύο, αν μπορούμε, και τρεις και πέντε. Εννοείται. Δηλαδή, έστω και αν ακούσεις από τον ισχυρό, από τον Μελισανίδη στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ είμαι εδώ, συνέχισε. Αισθάνεσαι λίγο καλύτερα και ψυχολογικά. Ναι. Λοιπόν, γιατί, αν σου πει ο ισχυρός, αγόρι μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Α, και εγώ δεν θυμάμαι. Ό,τι καταλαβαίνεις, κάνε. Δεν θυμάμαι. Τίποτα. Δεν θυμάμαι. Α, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι που ήμουν στο μασάζ δίπλα στον Παντελή και θυμάμαι ότι έκανε τη γάμπα, εμένα μου έκανε το μυρό. Επειδή πονούσα πολύ από μια θλάση που είχα, από τον πόνο δεν θυμάμαι τίποτα. Λοιπόν. Ένας φίλος του Άρη με ρωτάει για τον μπάνκι και τα λοιπά. Είπα λίγο πολύ στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα ξαναπούμε τώρα, ότι αυτό που επιχειρεί ο Άρης είναι να το λύσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Περιμένει να δει τι θα γίνει σε αυτό το περίφημο μνημόνιο που από μέσα Ιουνίου φτάσαμε τέλη Ιουνίου και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Ξέρω ότι είναι σε μια διαδικασία και επαφών και τα λοιπά, να δει πώς θα το λύσει με ένα διαφορετικό τρόπο μόνο για τους τρεις πρώτους ποδοσφαιριστές, γιατί τον Ιμπε τον πήγε ήδη στο ΚΑΣ. Τον Οριόλ, όταν έρθει η ώρα, θα τον πάει στο ΚΑΣ. Χθες πήγε και για το θέμα του Ντουρμισάη στο ΚΑΣ. Άρα έχει πολύ ΚΑΣ και πρέπει να δώσει και πολύ ΚΑΣ στο ΚΑΣ ο Καρυπίδης. Άνω τελεία. Ναι. Δύο δεύτερα. Έγινε αποδεκτό το αίτημα της Επιτροπής Διοντολογίας. Άρα θα μεταφέρει τη δίκη στην αίθουσα τελετών. Στο Δελφινάριο. Στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών. Ωραία. Συνέχισε. Άρα θεωρητικά θα προχωρήσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο θέμα του μπαναρίσματος. Προφανώς θα βρει έναν εξοδικαστικό διακανονισμό με τους πρώην ποδοσφαιριστές. Αυτό όμως θέλει και μία νομοθετική ρύθμιση για το πώς θα πληρωθούν και τα λοιπά, εκτός αν πληρωθούν από τον ίδιο τον Καρυπίδη και υπογράψουν αυτοί. Τώρα αν έχει κάποιο τέτοιο τρόπο να κάνει ο Καρυπίδης από τις εταιρείες του και τους δώσει τα λεφτά και αυτοί αποσύρουν τα αιτήματα και τα λοιπά,
είναι κάτι διαφορετικό. Πάντως από την ΠΑΕ Άρης θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση για να γίνει αυτό το πράγμα, την τωρινή, έτσι. Γιατί είναι άλλο το αφημί με την παλιά κτλ. Τώρα για τις μεταγραφές θα δούμε από εβδομάδα. Νομίζω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι. Το ζήτημα είναι να τελειώσει το κομμάτι των ανανεώσεων και με υπογραφές. Σας είπα και στο ξεκίνημα, Κουέστα, Ματίγια και Γκάμα είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν προφορικές συμφωνίες με την ομάδα. Αυτές οι συμφωνίες πρέπει να πάνε και στο γραπτό τους πλέον κομμάτι για να τελειώσει το ζήτημα. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης θέλει να το τελειώσει μέχρι 36 το συγκεκριμένο κομμάτι για να είναι σίγουρος 100% και από εκεί και έπειτα. Μεθαύριο δηλαδή. Τρίτη, την Τρίτη, ναι. Νομίζω ότι σήμερα είναι εδώ ήδη ο μάνατζερ του Ματίγια. Έχει έρθει από χθες για να γίνει αυτό το πράγμα. Για να υπογράψουν τα συμβόλαια και όλα τα υπόλοιπα μέχρι και τη Δευτέρα. Το ίδιο γίνεται με τον μάνατζερ του Κουέστα. Ξαναλέω ότι υπάρχει και συμφωνία με τον μάνατζερ του Γκάμα. Είναι σε αυτή τη διαδικασία. Για να μέχρι 36 να υπογράψουν τα συμβόλαιά τους και να γίνουν οι ανανεώσεις. Το 36 τώρα είναι η ημερομηνία, δηλαδή και 3 Ιουλίου να υπογράψεις, βάζεις ημερομηνία 36 και το καταθέτεις. Δεν είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν υπάρχει κάποιο. Είναι ανανέωση, δεν είναι να ζητήσεις το. Πώς το λένε, το πιστοποιητικό, το διεθνές πιστοποιητικό μεταγραφής και το TMS κτλ. Είναι εδώ τα TMS. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή και μια-δυο μέρες, μπορεί να κάνεις και τέτοιο πράγμα. Καταθέσεις στην ΕΠΟ κανονικότητα με ημερομηνία 36. Αλλά για να μπορεί. Να παίξει την Τετάρτη, την άλλη έχει παιχνίδι, μεσοβδόμαδα. Ωραία. Για να παίξει λοιπόν ο Γκάμα, ο Ματίγια και ο Κουέστα με τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, στις 2 Ιουλίου, 3, πότε είναι η Τετάρτη, Τετάρτη ημέρα είναι, 1 Ιουλίου, θα πρέπει να έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Αυτό είναι το 36, ρε. Καταλαβες. Άρα θα πρέπει να είναι 36, δεν έχει το περιθώριο το 2-3. Αν θες να παίξουν λοιπόν την άλλη Τετάρτη, θα πρέπει να υπογράψουν συμβόλαιο μέχρι τις 36. Γενικά. Όποιος ποδοσφαιριστής λύγει το συμβόλαιό του 36, είτε παίζει τον Άρη, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο, ή θα πρέπει να υπογράψει νέο συμβόλαιο, κανονικό, ανανέωση, ή θα πρέπει να υπογράψει αυτό το συμβόλαιο των 20 ημερών, στην περίπτωση του Ολυμπιακού περισσότερες ημέρες, μέχρι 30 Αυγούστου, νομίζω πήγε, έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Για όσους παίζουν και Europa League και τέτοια. Αυτό το μήνα τέλος πάντων ή το δίμηνο, όσο κρίνει κάθε ομάδα. Μπορεί να υπογράψει ο άλλος. Πότε λύγουν τα play-off, 14 Ιουλίου. Μέχρι 14 Ιουλίου. 19 λύγουν τα play-off. Ωραία. Μέχρι 19 Ιουλίου μπορεί να υπογράψει ο άλλος. Συμβόλαιο. Αλλά θα πρέπει να το υπογράψει και να κατατεθεί αυτό και να εγκριθεί αυτό 1η Ιουλίου. Εκεί βέβαια είναι ένα ζητηματάκι. Θα συνεδριάσουν την 1η Ιουλίου και θα τους βάλουν να παίξουν κτλ. Κατευθείαν. Και άμα το βγάλουμε άκυρο μετά το συμβόλαιο, μείονται. Αφαίρεση βαθμών. Προσφυγή. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση για τον Άρη. Ο μόνος που είναι στο ντεμί, μείνω, δε μείνω, με περισσότερο το δε μείνω, είναι ο Κόρχουτ. Δεν λέω για το διβδόματο των play-off, λέω για την ανανέωση. Αν έχετε κάποια άλλη πορεία. Ο Λάρσον θα φύγει, ο Ιντέγε θα φύγει. Ποιους άλλους έχει. Ο Ντιγκινή έχει ήδη φύγει. Τρόπος του λέγει, έτσι έχει συμφωνήσει να πάει στην Κύπρο, αυτό εννοώ. Τρεις. Ποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι, Στέργιο μου? Ο Ντουρμισάη, γεια σας. Ο Σούντγκρεν, γεια σας. Ο Σούντγκρεν, όχι, έχει συμβόλαιο ο Σούντγκρεν. Α, θα μείνει. Δεν ξέρω αν θα μείνει. Αν θα μείνει, άλλος δεν ξέρω. Άνθρωπος, δεν νομίζω. Δεν τον έχει βάλει. Αυτό, ναι. Άλλο τα πρόσωπο. Δίνει όλα, τα δίνει σωστό, όλα. Ναι. Ο Σούντγκρεν και ο Ντουάρτ είναι δύο παίκτες που έχουν συμβόλαιο, αλλά ο Άρης θέλει να τους φύγει. Λέω από αυτούς που λύγουν τα συμβόλαιά τους. Αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση στην Καστοριά. Χρήσανθε. Καστοριά. Επιβεβαιώθηκαν ακόμα 5 κρούσματα κορονοϊού. Γενικότερα, νομίζω, ίσως είναι η πιο πολύπαθη περιοχή στην Ελλάδα. Καστοριά και Ξάνθη είναι στα άκρα. Από εκεί μπαίνουν, μου φαίνεται. Ναι. Διάφορες έχουμε εισόδους-εξόδους. 44χρονη που επέστρεψε πρόσφατα από τα Γιάννενα. Οπα. Τα κρούσματα στο περιβάλλον της. Και σε εργαζόμενοι δημοτικού σχολείου χωριού της περιοχής. Mm. Το οποίο πήγαινε όμως το παιδί της πρώτης. Κλείστε το! Λοιπόν, εμείς πήραμε, φίλε, ενδεικτικά και δεν τελειώσαμε. Γεια σας. Την ώρα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, χρήσανθε ανάλυση από φίλους του ΠΑΟΚ, του Άρη, τι θα κάνουμε, ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, τι φταίει, τι δεν φταίει κτλ. Μάλιστα.
Ο Λευτέρης Αυγενάκης συνεχίζει πού είναι το, το πολύ καλό του έργο. Υπουργάρα, όχι Προεδρά, συγγνώμη, με μεθοδικά βήματα. Μπράβο. Για να αλλάξουμε πλήρως το χάρτη. Έτσι. Του ελληνικού αθλητισμού. Σωστά. Να είναι σε κάθε ομοσπονδία ένας κόκκινος άνθρωπος που θα προσπαθεί να βολέψει τον Ολυμπιακό μας. Μπλε, όχι κόκκινος. Έγινε η φωτογραφική διάταξη από τον Αυγενάκη με υπογραφή του Λευτέραρου για να μπορεί να είναι υποψήφιος. Ποιος? Ο Παναγιώτης Φασούρας. Βέβαια, ρε, φίλε, Αράχνη, ο άνθρωπος που ξέρει τον μπάσκετ. Αλλάζουν οι νόμοι νύχτα, Χρήσανθε. Εμένα το λες. Μέχρι τώρα θα μπορούσε, να βάλει υποψηφιότητα αν ήταν εργαζόμενος υπάλληλος μιας ένωσης αφού περάσει ένας χρόνος από την ώρα που σταμάτησε. Άδικο. Άδικο. Λοιπόν. Ναι, τώρα πώς να μπορούμε. Στην ίδια παράγραφο. Ναι. Προστίθεται εδάφιο με το οποίο ορίζεται, είναι το ΦΕΚ αυτό, ναι, ότι επιτρέπεται να ανακηρυχθεί υποψήφιος προκειμένου να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου Αθλητικής Ένωσης, όποιος υπήρξε υπάλληλος Αθλητικής Ένωσης ή Ομοσπονδίας, εφόσον κατά τον χρόνο ανακήρυξης της υποψηφιότητάς του έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ενός τουλάχιστον μηνός, αν πρόκειται μήνας για υπάλληλο ενώσεων, ή δύο τουλάχιστον μηνών, ναι, εάν πρόκειται για υπάλληλο Ομοσπονδίας. Ορίστε. Δίμηνο. Από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της εργασιακής σχέσης του Αθήνα 25 Ιουνίου του 2020, πότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριος Αυγενάκης. Σωστά τα λέει. Εμπρός λοιπόν για τον Παναγιώταρο στην κεφαλή της ΕΟΚ. Εντάξει, να βολευτεί και επιτέλους ο Ολυμπιακός που καημένος είναι. Θα είναι για δεύτερο χρόνο. Δεν ξέρω αν προλάβουν να αλλάξουν και το κοινοσύστημα, να τον ανεβάσουν από φέτος τον Ολυμπιακό μας. Καλά, να μείνει στα αλόνια της Α2. Τόσα χρόνια έχει ομάδα που... για Νακόπουλο. Εντάξει. Άρα. Μια χαρά. Προχωράει ο Λευτέρης Αυγενάκης. Δεν ξέρω αν σε άλλες ενώσεις υπάρχουν κάποια κολλήματα να τα λύσουμε, υφυπουργέ μου. Εντάξει. Τσιλιγκύρη θα μπει μάλλον για το ΣΕΓΑΣ. Άξια. Εντάξει. Το Μόραλι δεν ξέρω πού μπορεί να βάλει. Δήμαρχο είναι, δεν έχουμε ανάγκη. Μπορεί να πήγε κάπου, ρε φιλομόραλι. Όχι, όχι, δήμαρχο. Το πρόεδρο του Ερασιτέχνου Ολυμπιακού μπορεί να χώσει κάπου. Ποιο είναι αυτό? Το παλικάρι εκείνο. Ποιο? Κουντούρη, πώ λέγεται. Πώ? Τουντούρη. Όχι, ρε. Πρόεδρο του Ερασιτέχνου Ολυμπιακού. Δεν είναι πρόεδρο αυτή, δεν έχουμε μισθοδοσία, δεν έχουμε και καλή. Πρόεδρο. Πρόεδρο, φίλε, είναι. Πότε τον βάλουμε? Ο Κουντούρη, ναι, καλά είπα. Κουντούρη λέγεται το παλικάρι. Κουντούρη. Τι είναι αυτό, καλό παλικάρι, άξιο. Καλό, τον είχε συναντήσει και ο Λευτέρης στο γραφείο του. Α, εντάξει. Τώρα επειδή κάπου είχε μπλεχτεί αυτό και τα λοιπά, κάτι λένε αυτό, δεν επηρεάζει. Να βρούμε μια ομοσπονδία εκεί για τον Κουντούρη, να βρούμε μια ομοσπονδία για τον Καραπαπά. Καραπαπά, δεν μπορεί να πει ο τέτοιο. Πολεμικές τέχνες. Στο Σούμο. Πολεμικές τέχνες. Σούμο. Έχουμε ομοσπονδία Σούμο ή εντάξει καπαλού. Θα την πάρω εγώ αυτή. Ωραία. Την Σούμο. Να βάλουμε και τον Σάβα κάπου ένα πρόεδρο της Ένωσης. Ο Σάβας, όχι, μεγάλος ηλικία. Εντάξει, να βολευτούν όλα τα παιδιά του Ολυμπιακού. Να βολευτούν, ρε φίλε, τι έκανε, δεν βολευτούν τα παιδιά μας. Πέντε βάλε. Άλλα... Κάθε δεν μπορεί να τα βολέψει ο πρόεδρος. Ο Λευτέρης Αυγενάκης. Η ουσία σαν είναι. Να λέω, όχι, ουσία όχι είναι... ότι οι προηγούμενοι χρήσανε. Αρκούδι. Για να είμαι δίκαιος. Αρκούδι. Κανένας από τους προηγούμενους, ναι, υφυπουργούς δεν έκανε μισό καλό για τον ελληνικό αθλητισμό. Κανένας. Ούτε μισός. Να πεις ρε φίλε ότι αυτός ο υφυπουργός αθλητισμού έβαλε το στίγμα του και έχουμε μια πρόοδο στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, στο τένις. Ούτε ένας. Περάσαν όλοι, πήραν τα καλά τους τα λεφτά, κάναν τις βόλτες, φωτογραφίες, αυτά τα ταξιδάκια τους. Ούτε ένας, Κρίστανδε. Ούτε ο Ορφανός, ούτε ο Ιωαννίδης, ούτε ο Βασιλιάδης, ούτε κανένας. Άνοιξε την τράπεζα ο Ιωαννίδης. Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίζει την προσπάθεια, είπαμε, να βολέψουμε παιδιά του Ολυμπιακού, να ελέγχουμε όλο τον αθλητισμό και όχι μόνο το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, βέβαια, ή το τένις. Καλή επιτυχία στον Παναγιώτη Φασούλα, τον εξαιρετικό άνθρωπο. Θα κερδίσει. Πειραιά. Είναι σίγουρο θα κερδίσει παρά τα ξύλο. Μαθαίνω, θα μας πει ο Κώστας αν θέλει μετά το διάλειμμα. Ναι, ναι. Μαθαίνω ότι βλέποντας την ήττα να έρχεται ο αϊθαλής πρόεδρος και αιώνιος πρόεδρος, ναι, μήπως προσεγγίσει την πλευρά του Παναγιώτη. Θα το κάνουμε μαζί, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι με δελιμπαλταδάκια με αυτούς. Δεν τα ξέρω κιόλας τα μπασκετικά. Ποιο με ρωτάς εμένα. Άμα είναι έτσι, να το δώσουμε στους μάνατζερ κανονικά τον μπάσκετ. Ναι. Ωραία. Να φεύγουν από τα 8 οι παίκτες και από τα 18. Θα μας πει ο Κώστας, αν τυχόν Μασονία. Υπάρχει, ρε παιδί μου, μαζί διάθεση για συμμαχία. Μαζί, ο Παναγιώτη. Ο Κούς ήταν και με αυτούς, να ξέρεις. Μαζί, Παναγιώτη, θα πει ο Βασιλακό. Για μια Ελλάδα για, νέα. Για ένα μπάσκετ θα το δώσουμε. Για ένα μπάσκετ νέο. Δηλαδή να μπούμε σε δύο χρόνια στο NBA. Νέο και Βασιλακόπουλος. Δεν συναντιούνται πουθενά, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και. Θα μας τα πει η φωνή του μπάσκετ στη Βόρεια Ελλάδα, ο Κώστας Κούς. Λίγο εκεί που βρίσκεται. Δεν θα το πούμε για να. Που είναι. Μπορεί να το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Να μην πέφτουν οι θαυμάστες. Το βάζει αυτό στο φωτογραφίες. Το βάζει. Το βάζει φωτογραφίες. Βάζει. Γιατί καταλαβαίνει αν μάθουν οι θαυμάστες. Και δεν βάζει ποτέ τη γυναίκα του. Βάζει μόνο του.
Δεν βάζει ποτέ τη γυναίκα του. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι λέει η γυναίκα του γι' αυτό όμως. Ας το δικαιολογείται. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο. Πάμε στο break. Ημέρα σήμερα κατά των ναρκωτικών. Α, ωραία. Δεν θέλω να πω κάποιο μήνυμα. Τα ξέρετε, παιδιά, νομίζω πλέον το 2020 δεν υπάρχει μισός άνθρωπος που να μην ξέρει τι κακό σου προκαλούν τα ναρκωτικά. Φαντάζομαι, Χρήσανθη. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει αμάθεια ή μη μάθεια για το τι μπορεί να κάνει η κοκαίνη, η ηρωίνη κλπ. Φαντάζομαι είναι όλοι ενημερωμένοι. Εντάξει. Σχετικό είναι αυτό. Μακριά λοιπόν από τα ναρκωτικά και μακριά από τα ναρκωτικά και από τον αθλητισμό γενικότερα από παντού. Και όσοι υποθέσεις σχετίζονται με τα ναρκωτικά να τελειώσουν γρήγορα και αν υπάρχουν ένοχοι να πάνε φυλακή και να μην ξαναδούν το φως του ήλιου. Αν και στην Ελλάδα νομίζω ότι ισχυρός και να μπει φυλακή για μεγάλο διάστημα δεν υπάρχει. Και το φως του ήλιου και που λες. Ναι. Οι ποινές είναι τέτοιες που. Ενίοτε και τα κελιά είναι πιο ωραία και από τα σπίτια μας. Σε ντούλοι που κάνανε φύλακες, ανακάλυψαν ότι όλος έχει κουρτίνες, πλάσμα, πέτρινους τείχους. Τα επιδαπέδια θέρμαση. Το επιδαπέδια ήταν. Δηλαδή δεν το βλέπεις να περνάς. Το επιδαπέδια ήταν όλα τα λεφτά. Όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω. Περνάνε με κάποιο τρόπο μέσα. Η επιδαπέδια μπορεί να πει πως μπήκε. Ο άλλος στον τοίχο έβαλε πέτρα. Για να του κάνει πιο ωραία στο μάτι, τι μου λες τώρα. Καταψύχτη που είχαν μέσα όλα τα φαντά. Εντάξει. Επιδαπέδια. Επιδαπέδια διπλή εδώ μεταξύ. Θέρμανση και ψήξη. Δηλαδή. Ελά, ο λέω, λέει. Λοιπόν, λοιπόν πάμε στο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Τρόικα, Λίμπερο 107,4. Αναστασιάδης Τσαλτίδης στα μικρόφωνα. Σε λίγο θα έχουμε και. Λογικά. Κωνστακούση, αν δεν έχει κάνει καμιά βουτιά. Για τον Παναγιώτη Φασούλα. Για το Φασούλα. Δώσε μια πασούλα. Ρε Φασούλα, ρε Φασούλα. Κανονικότατα. Μαζί μας Ποτοπία Ινοπία Θράκης. Με θρακιώτικο ούζο 7. Μαλακό, γλυκόπιο το ούζο, με απαλό άρωμα. Παράγεται με την παραδοσιακή θερακιώτικη συνταγή, κερδίζει εύκολα φίλους με την ήπια και γλυκιά γεύση του. Και για εμάς που είμαστε λάτρεις για το τσιπουράκι που μας αρέσει πάρα πολύ, θρακιώτικο τσίπουρο Εωθινών, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης, τρεις ποικιλίες σταφυλιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσεκτικά επιλεγμένα από αμπελόνες του Παγκαίου και της Μαρόνιας, με ή χωρίς γλυκάνισο. Τα Φορόλ γιορτάζουν 7 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και μοιράζουν 50 μεγάλα δώρα. Με μεγαλύτερο φυσικά το Peugeot 208 και 7 ηλεκτρικά σκούτερ και 7 ποδήλατα Peugeot και 7 κινητά iPhone και 7 PlayStation 4 και 7 φωτογραφικές Nikon DSLR και 7 GoPro Hero φοβερές κάμερες δράσης και 7 τριήμερα στο Πήλιο. Δεν έχετε να κάνετε κάτι φοβερό, Χρήσανθε, ή να πάρετε ένα καφέ Μπαρονές Αράμπικα 100% ή να πάρετε οποιοδήποτε προϊόν έχει πάνω την ειδική σήμανση 7 χρόνια Φορόλ, είτε παγωτό, είτε επώνυμα energy drink, είτε αναψυκτικά. Μπαίνετε στην κλήρωση με όλα. Το καλύτερο καφέ της πόλης μόνο στα Φορόλ. Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, εδώ και μήνες, η πίτσα Mr. Gold 2-3-10-62-85-86, η κορυφαία πίτσα της πόλης και όχι μόνο έκτη στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο, με ένα τηλεφώνημα από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Πολλές προσφορές. Ρωτήστε τα παιδιά για τις μεγάλες προσφορές της πίτσας Mr. Gold και σαλάτες και καλτσόνια και πενιρίλια αλλά και μαγειρευτά πιάτα ημέρα. Το μενού αλλάζει κάθε μέρα από 2,80 ημερίδα. Έκλεισε, Χρήσανθε, η υπόθεση Novartis. Οριστικό. Η αμερικανική δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι στο κομμάτι το ελληνικό τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια εμπλοκή Έλληνα πολιτικού κτλ. Ορίστε. Δικαίωση. Όλοι αθώοι. Έκανε η Novartis συμβιβασμό με την αμερικανική δικαιοσύνη. Θα πλήρωσε ένα πρόστιμο 233 εκατομμύρια. Σαν να λέμε για την Novartis με δικά μας χρήματα 5.000 ευρώ. Έτσι το όχι. Πέντε. Καλά, ναι. 23.000 ευρώ. Και μια ειδήση έτσι, πολύ ευχάριστη, Χρήσανθη, ότι υπάρχει ελπίδα στη ζωή γενικότερα. Ένας στην Τανζανία. Μάλιστα. Πατέρας 30 παιδιών από 4 συζύγους. Και εγώ λέω ότι είμαι πολύ τεκνός. Βρήκε 2 πέτρες Τανζανίτη. Είναι πολύτιμο, ορυκτό, βγαίνει σε διάφορα χρώματα αν το βρεις, κόκκινο, πράσινο, ναι. Το χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση χώρων, γιατί είναι όντως εντυπωσιακό το ορυκτό. Αυτό είναι μόνο στην Τανζανία και έγινε πλούσιος κατά, θα σου πω αμέσως. Κατάρ. Πώς θα πήρε ο άνθρωπος. Η μία πέτρα ήταν 9,2 κιλά, η άλλη ήταν 5,8 και έγινε πλουσιότερος κατά 3,4 εκατομμύρια δολάρια. Για δύο πέτρες κατά το χέρι, μαύρες προς το μπλε. Τανζανίτης. Μάλλον να πάμε εκεί να σκάβουμε.
Εντάξει, έγινε να πάμε λίγο πέντε. Γιατί τώρα σε πρόσεξα, τι ορυκτό. Τανζανίτης. Τι ορυκτό. Έτσι λέγεται, Τανζανίτης λέγεται. Τανζανίτης λέγεται. Είναι μια πέτρα η οποία βγαίνει σε πράσινο, σε κόκκινο, σε μοβ και μπλε κτλ. Και όσο καλύτερο είναι το χρώμα ή η καθαρότητα του πετρώματος, που θα δούμε εμείς τα 3,4 εκατομμύρια, θα τα δούμε και θα τα κλωτσίσουμε. Να πάμε να μείνουμε στην Τανζανία, να σκάβουμε μπας και δούμε κάποια άσπρη μέρα στη ζωή μας. Έχουμε τον Κώστα, τίποτα. Έχεις ένα μήνυμα τη Μαρελίζη ότι έχουμε τον Κώστα. Ναι, είπαμε να τον πάρουμε σε λίγο. Θα μπει στο καράβι, λέει. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Δηλαδή, θα πάει ο γιος μου, θα πάρει αυτή την πέτρα και τον πω: Χρήστο, α την κάτω τη βρωμόπετρα, αγόρι μου, τι κάνει. 52 χρονών ο εκατομμυρούχος, ονόματι Σανινίου Λέιζερ. Λέιζερ. Εντάξει, ωραίος είναι. Oh. Ο τύπος κρατάει τις πέτρες από δίπλα πρόεδρος της Τανζανίας. Γύρω του 7-8 ονοματέοι κοιτάνε τις πέτρες. Σαν ξέρω λούκουμα. Τι ωραία, ρε. Θα πάμε στην δράμα, Χρύσανθε. Πάρε τον κύριο Κούση. Θα πάμε στην δράμα που είναι η τρούφα. Τρούφα. Ναι, η τρούφα. Η τρούφα, ρε φίλε, να μια ωραία τρούφα, τώρα μεγάλη. Όχι, η τρούφα, όχι αυτή. Με σοκολάτα. Όχι αυτή. Το άλλο που βάζουν πάνω στο φαγητό, Χρύσανθε, σου βάζουν 5-6 φλούδες. Μετά με μανιτάρια και σου χρεώνουν. Και μακαρόνια. 30 ευρώ η φλούδα. Ναι, που η μία πέτρα να βρει. Ναι. Εντάξει, τρούφα. Μπορεί, ας πούμε, να πάρει και. Τι να σου πω τώρα. 10.000 ευρώ, 15. Έχει τόσο θέμα. Ποιο? Τσακαλώτος, το Παοξάκι. Δεν θα ξαναβάλω πλάτη μια τέτοια κυβέρνηση. Στήριξε τον Νίκο Παπά. Αυτή η ραγκούση, βέβαια. Δούρου, βέβαια. Ναι. Πολύ τι έχουμε, έχουμε σοκοματικό τέτοιο. Ζήτησαν να φύγουν. Έχουμε. Έτσι έγραφε το τσιγκλάκι, το σουπεράκι στο. Εμένα, Χρήστατε, μου προκάλεσε ικανοποίηση χθες. Ναι. Το ότι ο εισαγγελέας ζητάει να γίνει κακούργημα. Όσοι είχαν εμπλοκεί στο μάτι και είχαν όντως ευθύνη. Βέβαια, τι είναι. Εντάξει, άμα δεν είναι αυτό κακούργημα, ποιο είναι. Να γίνει, γιατί δεν γίνεται μια τέτοια τραγωδία, καταστροφή, δεν ξέρω πώς να το περιγράψουν. Και είχαμε πέρσι στο τελικό που πήγαμε με τον Χρήστο τον Παυλίδη παρέα. Μιλήσαμε με έναν άνθρωπο που είχε σπίτι στο μάτι και κόπηκε και γλίτωσε από του χάρου τα δόντια στο παραμισό. Είναι συγκλονιστικό αυτό που πέρασαν οι άνθρωποι και χάθηκαν. Πόσοι χάθηκαν. Όσοι λοιπόν έχουν ευθύνη και αποδειχτεί. Ούτε πλημέλημα, ούτε τίποτα, ούτε ελαφρυντικά. Ναι. Αρκετά πλέον στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κούση. Έλα, ρε Κώστα. Κώστα, τι γίνεται, ρε φίλε. Παιδιά, τα κάνατε τα πλάνα σας για τις διακοπές. Βέβαια, κλείσαμε ήδη τώρα. Μόλις μας έδωσε το OK, έχουμε κλείσει. Μία με 30 Αυγούστου εγώ και μία με 30 συμπτωματικά και ο Χρύσανθος. Μπορεί και λίγο Σεπτέμβριο. Μπορεί και λίγο Σεπτέμβριο ο Χρύσανθος. Ναι. Αφού 12 Σεπτεμβρίου αρχίζει το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Επειδή εγώ είμαι πολύτεκνος, Κώστα, πρέπει να λείψω μέχρι 6 Σεπτεμβρίου γιατί 7 ανοίγουν τα σχολεία. Καλά να περάσετε, παιδιά. Να είστε καλά, Κώστα μου. Καλά να περάσετε. Τι γίνεται. Κώστα, πιστεύεις η Ολυμπιακή θα έκανε θέμα. Αν πήγαινε για πρόεδρο τη ΕΠΟ, ξέρω εγώ, ο Καραγκούνης ή ο Ζαγοράκης ή ο Ντέμις ή ξέρω εγώ, κάποιος άλλος που να συσχετίζει με κάποια ομάδα. Δεν νομίζω, έτσι δεν είναι. Όχι, γιατί να κάνω. Μετράει η ικανότητα του ανθρώπου και το όραμά του για τον αθλητισμό. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης Φασούλας. Εντάξει. Και αυτό που έγινε, 100%. Η τροποποίηση του νόμου, εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Εντελώς φωτογραφικά. Τρίλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Τρίλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Όταν μιλάω εγώ μετά, εσείς με κράζετε. Όταν λέω ότι πιάνει τα κίνητρα. Και εσείς λέτε αχ το μπάσκετ και αυτά και ο παππούς και τέτοια. Ναι, ο παππούς. Εγώ την έχω πει την άποψή μου, όσο και αν δεν γουστάρω τον Βασιλακόπουλο, το να απαγορέψει έναν άνθρωπο να βάλει ψηφιότητα, ούτε στη Χούντα, Κώστα. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Στη χειλή του Πινοσέτ, ίσως. Συγκινούμε. Σοπαρε, Χρυσάνθε. Αυτό το σκάνδαλο κατά του άγιου αυτού ανθρώπου του μπάσκετ, του Βασιλακόπουλό μα. Δεν με νοιάζει. Κάτσε να μα πει ο Κώστας. Κάθαρη κυβερνητική παρέμβαση. Οχ, και τι λες, φίλε. Άσε μα, ρε Κώστα, κυβερνητική παρέμβαση 100 χρόνια με το Πασόκο Βασιλακόπουλο. Άντε τώρα. Άντε στο σπίτι με τα αγκόνια σου, άντε. 200 να είναι, Χρυσάνθε. Αν ψηφίσετε 200. Ρε, άντε από εδώ τώρα, κυβερνητική παρέμβαση στο μπάσκετ. Πόσο? Πόσο? 70-30. Ας κερδίσει ένα άθλημα το οποίο ασχολείσαι μόνο εσύ. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Δυστυχώς ασχολείται μόνο ο Κώστας και η Μυριακόμου όμως. Μια χαρά ασχολούμαστε, Χρήστανθε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μέχρι που ο Βασιλακόπουλος το διέλυσε. Όχι, φίλε, δεν το διέλυσε ο Βασιλακόπουλος. Υπερασπιστές Βασιλακόπουλου. Δεν με νοιάζει ο Βασιλακόπουλος, Χρήστανθε. Το διέλυσε η οικογένεια Κόκαλη, ο Ιωαννίδης και η οικογένεια Γιανακόπουλου. Κόκαλη με τον Ιβάν Βουλή. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο φίλος σου. Αυτοί το διέλυσαν το μπάσκετ. Περίμενε, ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ο Γιάννης Ιωαννίδης διέλυσε τον μπάσκετ. Κώστα, τι λέει.
Ο Γιάννης Ιωαννίδης. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης. Με τον Κόκαλη κάνει δουλειά ο Ιβάν τώρα όμως. Τα λεφτά της Αθήνας, όχι ο Γιάννης Ιωαννίδης. Με τον Κόκαλη κάνει. Τον Κόκαλη στηρίζεται στο να βγει αυριοβουλευτής. Τι, ποιος Κόκαλης. Και η δικιά μας μεγαλομανία εκείνα τα χρόνια που αντί να κάνουμε βάσεις, κάναμε γλέντια. Δεν κρατήσαμε τις βάσεις, είχαμε αυτοκρατορία. Πάμε να δώσουμε λίγο ρεπορτάζ ανεξάρτητα από τον ποιον υποστηρίζει ο καθένας. Ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, με ποια πλευρά είναι ο ένας. Ο Δελιμπαλταδάκης με ποιον είναι. Με κανέναν ακόμα. Με ποιον θα πάει. Με τον Βασιλακόπουλο μάλλον. Α, ωραία. Άρα μάνατζερ. Μάνατζερ στο μπάσκετ, ωραία. Χάρης Παπαγεωργίου. Λάθος. Νίκο Σταυρόπουλο. Ναι, αυτό πήγα να ρωτήσω. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Κώστα, η στήριξη μεταφράζεται ότι θα είναι στο πλευρό υποψηφία, ας πούμε. Θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Θα είναι στο ψηφοδέλτιο, μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν σημαίνει ότι ο Άρης και ο Πάοκ βέβαια θα είναι. Όχι. Ο Άρης δεν είναι σίγουρα. Άρα. Με άλλο σωματείο θα είναι ο Χάρης. Γιατί ο Άρης δεν θέλει. Χρυσαθέ, χρυσαθέ. Ναι, Κώστα. Παίξω απ' έξω τόσα χρόνια. Ναι. Φωνάζει για την ΕΟ και τον Βασιλακόπουλο και την Ουσία. Ναι. Και είναι από τους πιο ένθερμους υποστηριστές. Ποτέ. 50 χρόνια. Ο Αρβανίτης δεν είναι. Ο Γουλιέλμος μπορεί να ήταν. Ο Αρβανίτης δεν είναι. Εσύ πες ότι είναι. Εγώ λέω ότι είναι. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Εγώ λέω ότι είναι. Ο Ρώτον Αντώνη Γκάτζιο τότε που τα ξέρει καλύτερα να σου πει αν είναι. Όχι μόνο δεν είναι, αλλά είπε και στον Παπαγεωργίου ότι αν θέλει να κατέβει με το τέτοιο, ο Άρης θα είναι έξω από αυτό. Μπορεί να θέλετε να βάλετε τον Άρη δίπλα στο Βασιλακόπουλο, αλλά ο Άρης είναι απέναντι από τον Βασιλακόπουλο. Εγώ σου λέω δεν είναι ποτέ απέναντι. Εγώ είμαι. Ούτε είναι μαζί. Εσύ είσαι ένας δημοσιογράφος απλώς. Τι είσαι εσύ. Η φωνή του Άρεως. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό τελείωσε το θέμα. Έτσι θα ασχοληθούμε τον Οκτώβριο με αυτό ξανά. Ναι. Κότσι, είναι θέμα όμως αυτό. Ποιοι θα είναι από τη μία πλευρά, από την άλλη. Ποιοι είναι το αντίπαλο δέος του Βασιλακόπουλου, ποιοι είναι. Ο Φασούλας θα είναι μάλλον. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Λιόλιος με αυτό που έγινε χθες. Τι έγινε, πες μας, φίλε. Με την διάταξη υπέρ του Φασούλα. Ναι. Που είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η κυβέρνηση στηρίζει Φασούλα. Ναι. Ο Λιόλιος θα αντιδράσει και δεν ξέρουμε μήπως αποσυρθεί κιόλας. Μήπως πάει με τον Βασιλακόπουλο. Θα δούμε. Και γιατί να μην πάει με τον Φασούλα. Γιατί το θεωρεί unfair αυτό που έγινε. Καλά, και τι. Και επειδή το θεωρεί unfair αυτό που έγινε, τι σημασία έχει αυτό. Αυτό είναι αυτό που βγάζει η πλευρά Βασιλακόπουλου. Θα τα βρούνε ο Λιόλιος με το Φασούλα και θα κάνουν μια σούπερ διοικησάρα. Όχι, το γράφουν αντίπαλοι του Βασιλακόπουλου μάλιστα. Anyway, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει το μπάσκετ να πάει καλά, όποιος και να είναι μπροστά. Εμείς το θέλουμε. Μακάρι να είναι και οι τρεις μαζί. Μπορούν να είναι και οι τρεις μαζί. Να μπει πρόεδρος ο Φασούλας, ας πούμε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Να είναι μαζί. Ναι. Τώρα, άλλη είδηση να πούμε. Ναι. Πάει καλά το θέμα της παραχώρησης του Αλεξανδρίου. Υπάρχει, όπως είπαμε, θετική στάση του Άρη και θετική στάση και της Επιτροπής Διοίκησης του Αλεξανδρίου και ο Ηρακλής θα παίξει στην Ευρώπη εκεί, εάν τον πάρουν στην Ευρώπη. Θετική ως προς τι λες τώρα. Προς τη χρήση του Αλεξανδρίου κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τον Ηρακλή. Α, εσύ λες για τον Ηρακλή, γιατί όσον αφορά τον Άρη, το θέμα επειδή το παρακολουθώ από πολύ κοντά. Είναι πιο χοντρό. Επειδή το παρακολουθώ από πολύ κοντά, το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή ο Άρης θέλει συγκεκριμένα πράγματα να γίνουν. Ο Άρης θέλει όλο το γήπεδο, Χρυσάνθε. Όχι μόνο αυτό. Θέλει και συγκεκριμένα έξοδα να μην είναι από τον Άρη. Να μην τα καλύπτει ο Άρης, αλλά να τα καλύπτουν αυτοί. Τι α, θα πληρώνω εγώ τα έξοδα για να είναι. Ωραία, αν το δώσει όλο αυτό που είναι μέσα, η Ομοσπονδία θα πληρώνει ενίκιο τότε. Δηλαδή, εγώ θα πληρώνω όλα τα έξοδα. Τι λέτε, θα πληρώνω τα έξοδα και κάνει μου αυτό που του πληρώνει το ρεύμα. Θα πληρώσει μάλλον οι πολίτες. Ή θα δίνουν 300-400 χιλιάρικα το χρόνο ή να το κάνουν μουσείο το παλέ. Αυτά που ξέρατε με τον Άρη, μόνο να πληρώνει, τελειώσανε. Ή θα δώσετε μια 300-400 το χρόνο να πληρώνετε τα έξοδα σας, όχι τα έξοδα του Άρη. Τα έξοδα σας ή κρατήστε το Αλεξάνδριο. Να το κάνετε μουσείο. Να παίζει ο Ηρακλής. Λοιπόν, ναι. άλλο ρεπορτάζ. Πάει προς το καλό η παραμονή Κατζούρη. Ωπα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, γιατί όλοι λέγατε ότι χαλάει και αχ, καλέ. Όλοι λέγατε. Και... Ποιοι όλοι λέγαμε. Μόνο εσύ μιλάς για μπάσκετ. Και γιατί δεν μένει ο Κατζούρης και Δρακόπουλε κοιμάσαι και τέτοια. Δρακόπουλε κοιμάσαι. Ή πάει προς το καλό, δεν σημαίνει ότι έμεινε. Μπορεί στο τέλος πάλι να χαλάσει. Και μετά, δικαίωση. Χάλασε τον Κατζούρη. Εμείς τα λέγαμε, ναι. Ναι. Στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι υπάρχει μια πληροφορία περί παρέτησης Καρακούση. Όπα! Η οποία όμως δεν διασταυρώνεται. Περιμένουμε να διασταυρωθεί. Υπάρχει πάντως αυτή η πληροφορία. Είναι ένα παρελκόμενο
της όλης κατάστασης αυτής που υπάρχει, της άρρωστης θα έλεγα εγώ, που πέντε άτομα μάλλον μεταξύ τους. Και στον Άρη έμαθα ότι έγινε μια καλή πρόταση στο Φλιώνη, καλύτερη την προηγούμενη, ανεβασμένη, και είναι θετικά τα πράγματα να μείνει και ο Φλιώνης. Κώστας, το είπα. Παιδιά, εγώ σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Όχι, εσύ μας είπες πάει στον Ηρακλή. Και ότι φεύγει, έκανες πλάκα τώρα. Δεν φεύγει το παιδί για τον Άρη. Ναι. Το ξέρουμε ότι δεν φεύγει. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Τη Δευτέρα θα είσαι εδώ, θα τα πεις όλα. Κώστα, πες κάτι τελευταίο, πες να αφήσουμε. Αυτό με την παράταση για τα χαρτιά 37 μου έγινε γιατί δεν υπήρχε ούτε ένα χαρτί ή γιατί όντως υπήρχαν λόγοι που έπρεπε να γίνει. Αυτή με την παράταση θεωρητικά έγινε γιατί. Όχι, πρακτικά γιατί έγινε. Πες μας. Γιατί κανένας δεν πήγε τα χαρτιά. Όχι, και αυτό. Αυτό. Και γιατί δεν ψήφισε ο Αβγενάκης τις ρυθμίσεις. Μπράβο. Ωραία. Έτσι. Και όταν λέμε 37 μου, καταλάβατε τι εννοούμε. 31-8. Τελειώσαμε, Οκτώβριο. Ωραία, τι είναι, τι. Εδώ Σεπτέμβριο αρχίζει το ποδόσφαιρο, ρε Κώστα. Το μπάσκετ κάνει το Γενάρη. Μία από τα ίδια, παιδιά. Εγώ σας το είπα από την αρχή ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Απλά θα μειωθούν οι ομάδες. Καταρχήν, κάτσε να δούμε. Ελπίζω να μην έχουμε κορονοϊούς και τέτοια τον Οκτώβριο, ώστε να αρχίσει το μπάσκετ. Α, μπράβο. Γιατί αν έχουμε κορονοϊούς, θα παίζουμε μόνο εμείς το ανοιχτό της Χάνθ. Και ούτε θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Κατά ένα σενάριο. Τζάμπα τα χαρτιά. Και οι εκλογές. Τζάμπα στέλνουν επιστολές στη FIBA. Άντε, άντε. Έτσι. Τώρα. Λοιπόν, την κάνω και σε σωστά αγγλικά. Μπράβο. Τα λέμε την Δευτέρα. Τσάω, γεια, τσάω, γεια. Αυτά λοιπόν από Κώστα Κούση. Μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ. Μας έδωσε όμως 2-3 ειδησούλες ωραίες. Μια χαρά. Φασούλας. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Τι φασούλας τώρα, ρε. Και Βασιλάκο. Τι Βασιλακόπουλο, ρε. Πού να πάει μπροστά αυτό το άθλημα. Το με άθλημα, Φασούλα και Βασιλακόπουλο. Το άθλημα, Χρήσανθε, είναι εδώ που είναι. Γιατί έγινε το έλεγα να δεις με FIBA και ULEP τότε και 18 διοργανώσεις, πολύ μεγάλο πλήγμα. Γιατί διαταράχτηκαν τα εθνικά πρωταθλήματα, δεν είχε νόημα τρίτη θέση, η τέταρτη, η πέμπτη, να και τα κλειστά συμβόλαια στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, γιατί ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός πήγανε στο φαταολισμό, εμείς να κερδίζουμε, να μαλώνουμε, να σκοτωνόμαστε και άλλοι δεν πάνε να κουρευτούν, και γιατί οι δικές μας ομάδες, Χρήσανθε, ήταν κομπάρση πολυτελείας. Να γεμίζουν τα πρωταθλήματα και να γεμίζουν τα συμβούλια. Σωστό. Και να λέγονται μεγαλομέτωχοι οι πρόεδροι του ΠΑΟΚ, του Άρη, αυτό και τι καλά περνάμε, και πάρε δύο ψίχουλα. Αχ, να είστε καλά, ευχαριστώ. Και εντάξει, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κάνανε τη δουλίτσα τους. Και έγινε η φασαρία γιατί ο Παναθηναϊκός τη χάνει εδώ και λίγα χρόνια να έχει τα κόζια και να είναι παντοδύναμος. Στην ΕΟΚ του Βασιλακόπουλου. Τώρα θα είναι Ολυμπιακός παντοδύναμος. Κάτσε να το πω. Αν το βλέπω ο Γιανακόπουλος ήδη και γι' αυτό σιγά σιγά την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Εντάξει, να φάει το καντήλι, ποιος θα είναι πρόεδρος Μαθηναϊκό τότε δεν ξέρω. Εντάξει. Και ας τον Άρη και τον ΠΑΟ και τον Ηρακλή να φυτοζωούνε και να παλεύουν για τη σωτηρία και να ψάχνουμε το ευρώ με το κιάλι. Και να μαλώνουν στον ΠΑΟ 5 άτομα ποιος θα μπει προπονητής. Με ένα συμβόλαιο στην ομάδα. Είναι αυτό που είπα προχθές τον Νίκο. Δεν υπάρχει προπονητής τρίτος. Δηλαδή είναι ο Μέξας και ο Μαρκόπουλος. Ναι. Ας βρούμε ένα τρίτο να συμφωνούν και οι πέντε. Δηλαδή. Και τα ποντίκια πέφτουν κάτω. Ποντίκια. Λοιπόν, πάμε στο. Πάμε στο break. Τα ποντίκια. Θυμήθηκα κάτι ωραίε παλιέ κουβέντε. Υπήρχαν ωραίε εκφράσει. Δεν είχε σχέση με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς Θεού. Έτσι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Τελευταίο κομμάτι. Μία είδηση που δεν αφορά τις ομάδες της πόλης μας. Περιστέρι και Νέα Σμύρνη, τα γήπεδα φαβορεί για να γίνουν τελικός του κυπέλου. Έτσι που τα κάναμε. Στη Σερβία έχουν νέα σενάρια, Χρήσανθε, για Ματέο Γκαρσία. Λένε ότι η ΑΕΚ και ο Άρης δίνουν 1,2, αλλά ο Αστέρας, ο Ερυθρός θέλει 1,5 και ποσοστό μεταπόλυσης 30% και περιμένει. Θα σου πω. Λένε οι Σέρβοι πρόταση από τον Ολυμπιακό. Ο Ματέο είναι εδώ. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Και ο μάνατζερ του είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο Ματέο θέλει να επιστρέψει στον Άρη. Έκανε μια φοβερή χρονιά με τον Άρη. Δεν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ. Όχι, το συζητάει όλα, αλλά αυτή τη στιγμή θέλει να γυρίσει στον Άρη. Είναι πιο κοντά, ξέρει το περιβάλλον. Είναι και θέμα οικονομικό πάντα, ρε φίλε. Άμα θέλει ο Ολυμπιακός να τον πάρει, θα τον πάρει. Έτσι. Δεν συγκρίνεται το οικονομικό επίπεδο του ενός και του άλλου. Σε κάθε περίπτωση, όταν, όπως λες και εσύ στην περίπτωση του Μίσιτς, όταν υπάρχει μια επιθυμία από τον ποδοσφαιριστή, αυτό βολεύει την εκάστοτε ομάδα. Ο Ερυθρός θέλει να τον ξεφορτωθεί. Το ζήτημα είναι. Το πώς θα βρεθεί μια φόρμουλα
πληρωμής κάποιων χρημάτων από τον Άρη στον, στον Ερυθρό Αστέρα για ένα ποσοστό των δικαιωμάτων. Δεν μπορεί ο Άρης να τον αγοράσει με 2,5 εκατομμύρια. Γι' αυτό πρότεινε και το 1,2 και να κρατήσει ο Ερυθρός Αστέρας το 50%. Ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να πάρει 1,5 και να κρατήσει το 30%. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι μια βάση κουβέντας για τις δύο πλευρές. Το ότι βρέθηκε εδώ ο Ματέο, ότι είδε την προπόνηση του Άρη μαζί με τον Καρυπίδη, δείχνει μια διάθεση από την πλευρά του. Τώρα από εκεί πέρα, από τη διάθεση μέχρι τα χρήματα και μέχρι να μπορεί ο Άρης να κάνει και τη μεταγραφή. Έτσι, γιατί παίζει και αυτόν τον ρόλο του. Είναι άλλο τώρα, άλλο θα είναι αν σε 15 μέρες έχεις λύσει τον μπαν και δεν έχεις αυτό το βραχνά πάνω από το, πάνω από το κεφάλι σου. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει διάθεση, υπάρχει επαφή, υπάρχει πρόταση που πλέον επιβεβαιώνεται στο έπακρο. Θα μου πει κάποιος και πού θα τα βρει τα λεφτά ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι το που θα τα βρει. Θα δώσει ο θείος από την Αμερική. Θα δώσει ο θείος από τον Πειραιά. Θα δώσει ο θείος από τη Φιλαδέλφια. Ο θείος από τη Ρωσία. Από κάπου. Κάπου θα τα βρει. Και για τον Μαντσίνη έτσι έλεγαν. Και για τον Ρόουζ έτσι έλεγαν. Αλλά ο Άρης αγόρασε. Δεν έδωσε 1,2, έδωσε όμως 200. Και τα 200 λεφτά είναι. Προφανώς έχει κάνει τα κουμάντα του. Και με δεδομένο ότι δεν θα έχει το 500άρικο του Ιντέγε, προκύπτουν κάποια δεδομένα έσοδα για την ομάδα και την επόμενη σεζόν. Προφανώς έχει τη δυνατότητα να το κάνει ο Καρυπίδης. Από το κάνω πρόταση μέχρι το πληρώνω, βέβαια, υπάρχει πάντα μια απόσταση. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά η πρόταση υπάρχει, υφίσταται, αυτή μεταφέρουμε. Νομίζω ότι ο Άρης έχει πιθανότητες να φέρει τον Γκαρσία πίσω στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και αν αυτό το έχει το πιθανότητες, μπορεί να μην είναι από μεταγραφή, αλλά να είναι δανεικός από τον Ερυθρό Αστέρα. Με μια οψιόν αγοράς. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλωστε, οι μεταγραφές θεωρητικά αρχίζουν 1η Αυγούστου. Θεωρητικά, έτσι, γιατί στην ουσία 1η Ιουλίου αρχίζουν και πάλι και τελειώνουν 30 Σεπτεμβρίου, με δεδομένο μάλιστα ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 12 Σεπτεμβρίου και την ίδια στιγμή ο Άρης πλέον παίζει 17 Σεπτεμβρίου Europa League, έτσι, δεν πρόκειται να βγει τρίτος, άρα 17 Σεπτεμβρίου θα παίξει ο Άρης Europa League. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια και για τον Άρη και για τις υπόλοιπες ομάδες να κάνουν τις κινήσεις τους. Δηλαδή, το σχεδιάγραμμα, το χρονοδιάγραμμα μάλλον που είχαμε όλοι μας ότι αυτή την περίοδο πρέπει να έχουμε τελειώσει με τους μεταγραφικούς στόχους και σιγά σιγά να αρχίζουν να έρχονται για να αρχίσει η προετοιμασία, θα πρέπει όλοι μας να το μεταθέσουμε κατά ένα μήνα περίπου. Για να μην πω παραπάνω. Έτσι. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Ίσως. Όχι για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει όλη αυτή την κατάσταση με τα Europa League μες τον Αύγουστο, και ίσως όχι για τον δεύτερο του πρωταθλήματος. Είτε είναι ο ΠΑΟΚ είτε είναι η ΑΕΚ. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσει 25 Αυγούστου. Θα παίξει 25 Αυγούστου το πρώτο μάτς. Άρα θεωρητικά αυτές οι ομάδες είναι σίγουρα η δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Θα είναι λίγο πιο στενό το πλαίσιο, γιατί θα πρέπει 25 Αυγούστου να δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Άρα καταλαβαίνετε ότι ό,τι είναι να κάνει πρέπει να το κάνει μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Για παίχτες κτλ. Ενώ όλες οι υπόλοιπες θα έχουν άλλες 2 εβδομάδες περίπου για να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους κτλ. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεν σημαίνει ότι έχει άπλετο χρόνο ο Άρης απεριόριστο κτλ. Αλλά σίγουρα έχει ένα χρονικό διάστημα για να προγραμματίσει εφόσον πάντα λύσει το θέμα του τον μπαν με τον έναν ή τον άλλο. Ωραία. Τρόπο. Στημένο το Λαμία Πανιώνιος. Αποκλείεται. Λέει ο Αλέξης Κούγιας, όπως δήλωσε ο Πανουργιάς. Λέει ο Αλέξης Κούγιας. Α, όπως δήλωσε ο Πανουργιάς. Έχει μια ανακοίνωση. Βαριέμαι καν να τη διαβάσω. Μεγάλες δηλώσεις, παιδιά, δεν διαβάζονται εύκολα. Την ουσία. Αν ο Πανουργιάς το είπε. 800 λέξεις. Επειδή στην Αθήνα και στη Λάρισα ακούγεται, λέει, και έζησε στα δικά μου αυτιά ότι λίγο πριν συμπληρωθούν 60 λεπτά αγώνα στη Λαμία, κάποιοι μεγαλοδιοκτήτες της συμμαχίας τηλεφώνησαν στον Πανουργιά και του διαμαρτυρήθηκαν την ενότητα για την εικόνα της Λαμίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι κτλ. Αυτό κτλ. Βαριέμαι να διαβάσω. Στην ουσία μένουμε, ασχοληθούν αν υπάρχουν εισαγγελείς
ποδοσφαιρική, γιατί δεν ξέρω τι κάνει ο Σιμιτζόγλου αυτό το διάστημα. Εντάξει, λέει ο Κούγιας, στημένο το Λαμία Πανιώνιος, όπως δήλωσε ο Πανουριάς. Αυτή είναι η δήλωση, η ουσία της δήλωσης του Αλέξη Κούγια. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε το τι θα γίνει με Πέλκα και Βιερίνη. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν θα αγωνιστούν ξανά οι δύο παίκτες στο Κλειάνδης Βικελίδης. Εκτός κι αν σήμερα προπονήθηκαν κανονικά, θα προπονηθούν κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση και με δεδομένη την απουσία και του Ομάρα Καλντουρί λόγω της κόκκινης που δέχτηκε στο Καραϊσκάκης. Αλλά ούτε Βιερίνη ούτε Πέλκας για την Κυριακή. Ναι, και ούτε Σόουζα να συμπληρώσω κι εγώ. Γιατί υπάρχει ένα κλίμα θα παίξει, δεν θα παίξει. Η άμυνα του ΠΑΟΚ θα είναι ανταγωνιστική. Θεωρητικά με Πασχαλάκη, Μάτος, Γιαννούλη, Ίγκασον, Βαρέλα δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Πασχαλάκης, Μάτος, Γιαννούλης, Ίγκασον, Βαρέλα. Η τετράδα γνωστή, ναι. Εντάξει. Εάν ξαναλέω ο Πέλκας στεθεί νοκάουτ, οι επιλογές του Φερέιρα για τα χαφ είναι κυριολεκτικά μετρημένες. Υπάρχει ο Μαωρίσιο, υπάρχει και ο Εσίτη. Δεν υπάρχει τρίτος. Υπάρχει μόνο ο νεαρός Τσιγκάρας που εγώ θεωρώ ότι θα τον δούμε την Κυριακή. Ναι. Το Κλειάνδης Βικελίδης θα κάνει το ντεμπούτο του. Μάλιστα. Μεσοεπιθετικά, εντάξει, μπορεί να βρεθεί η λύση να παίξει αριστερά ο Τζόλης, να παίξει δεξιά ο Λιμιός, να παίξει δεκάρι ο Μπίσεσβαρ και να παίξει μπροστά ο Ακπομ που έδειξε το Καραϊσκάκη ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον ο Σβιντέρχη να παίξει, που έδειξε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Ακπομ. Άρα λοιπόν υπάρχει λειψανδρία μόνο στα χαφ, στα κεντρικά. Εντάξει, παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμού, θυμίζω έξω Μίσιτς, έξω Αγκούστο, έξω Κρέσπο, έξω Ζαμπά. Έχει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, δίνει δυνατότητα στον Φερέιρα να κατεβάσει μια σούπερ ανταγωνιστική εντεκάδα. Δεν περιμένω πλέον, Χρήστανθε, το έχω πάρει απόφαση εδώ και καιρό, βελτίωση του ΠΑΟΚ. Από τον Νοέμβριο περιμένουμε και φτάσαμε Ιούλιο. Η ουσία τώρα για τον ΠΑΟΚ είναι να πάρει τους βαθμούς που πρέπει και χρειάζεται για να περάσει την ΑΕΚ. Θα το κάνει με τον Μπίσες Βαροχτάρη, ούτε που με νοιάζει πλέον. Ας βρει τις λύσεις ο Φερέιρα και ας βρουν τις λύσεις οι παίκτες. Γιατί εδώ που φτάσαμε, Χρήστανθε. Εντάξει, δεν φταίει η οικογένεια Σαββίδη αν ο ΠΑΟΚ δεν βγει δεύτερος. Εντάξει, έχει ο ΠΑΟΚ ένα ρόστερ με ποδοσφαιριστές που είναι full στην εμπειρία και στην ποιότητα. Αυτό μια ζωή, μια χαρά παίρνουν τα χρήματά τους, δεν έχουν θέματα. Έχουν μείνει λοιπόν μετρημένα παιχνίδια. Ας αφήσει λοιπόν ο παίκτης του ΠΑΟΚ τις όποιες δικαιολογίες, ούτε που με νοιάζει και δεν νοιάζει και τον κόσμο βασικά. Αν γουστάρει όχι το Φερέιρα, αν το συμπαθεί λίγο, αν το συμπαθεί πολύ κτλ. Να κάνουν τη δουλειά που πρέπει και πληρώνονται και να φέρουν τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση χωρίς να κρέμεται ο ΠΑΟΚ από το ΚΑΣ. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να βγει δεύτερος και τερματίσει τρίτος, μετά μόνο θα περιμένει το ΚΑΣ εάν τυχόν υπάρχει αθωτική απόφαση. Γιατί κάλλιστα μπορεί να μην υπάρξει αθωτική απόφαση. Άρα λοιπόν καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να βγει δεύτερος, ό,τι και να γίνει, και αν έρθει μετά αθωτική απόφαση από το ΚΑΣ, τουλάχιστον στο ηθικό κομμάτι ο ΠΑΟΚ θα αποκατασταθεί. Ο Άρης θα παίξει με Κουέστα κατά τα δοκάρια, τον Δελιζήση με τον Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας. Ο Σάσα θα μείνει δεξιά αφού ο Σόζα δεν μπορεί να αγωνιστεί. Αριστερά θα είναι ο Κόρχουτ. Στο κέντρο, στο χαφ, θεωρώ ότι θα βάλει τον Μπα δίπλα στον Ματίγια, γιατί ταιριάζει λίγο και με τον NCT, έτσι ψηλή και οι δύο κτλ. Και δεν νομίζω ότι ο Τόνσο μπορεί να παίξει τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο 90 λεπτό, το ένα μάλιστα έγινε αλλαγή στην παράταση κτλ. Γκάμα από τη μία πλευρά, Φέτφα από την άλλη. Πιστεύω ότι η πολύ καλή απόδοση του Μαντσίνη θα τον φέρει πίσω από τον Ιντέγε στο τελευταίο παιχνίδι του Ιντέγε με τη φανέλα του Άρη. Στον πάγκο επίσης το τελευταίο του παιχνίδι θα είναι ο Λάρσον, ο Ντιγκινί και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Ο Μαρτίνες είναι μια επιλογή που μπορεί να βοηθήσει. Τώρα θα πάρει Ντουάρτε, Σούντγκρεν, έχει Μπακούτσι, Μπακαλιάνι, τους πιτσιρίκους, να τους πάρει και αυτούς, ίσως τους δώσει και κάποιο χρόνο συμμετοχή. Σίγουρα θα τους δώσει τα επόμενα μάτς αυτούς. Οπότε έχω την αίσθηση ότι αυτή θα είναι η ενδεκάδα του Άρη σε ένα παιχνίδι που πλέον παίζει ο Άρης μόνο για το γόητρο. Στα υπόλοιπα 7 παιχνίδια των play-off θα παίξει μόνο για το γόητρο του, για να δει τι μπορεί
να κάνει όπως έπαιξε βέβαια για το γόητρό του και στα τρία πρώτα παιχνίδια. Και σε αυτό που κέρδισε τον Όφη, και σε αυτό που πήρε ισοπαλία μέσα στην ΑΕΚ, και σε αυτό που έχασε από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι από τα τελευταία χρόνια για τον ΠΑΟΚ έχει βέβαια ουσιαστικό ενδιαφέρον. Για τον Άρη είναι σίγουρα το πιο αδιάφορο παιχνίδι που έχει δώσει. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είχαν είτε κυπέλου είτε πρωταθλήματος, είχαν ουσιαστικό ενδιαφέρον. Αυτό δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Έχει όμως ενδιαφέρον όσον αφορά όχι το ηθικό κομμάτι, δεν είναι θέμα ηθικής, το κομμάτι του γουέιτρου που έχουν αυτά τα παιχνίδια. Ο Άριστον, ό,τι ήταν να αποδείξει σε σχέση με το πώς παίζει και τα λοιπά, το έδειξε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που στην ουσία ευνόησε τον αιώνιο αντίπαλό του με το 2-2. Και θέλει και την Κυριακή να κάνει το ίδιο, να κερδίσει το παιχνίδι, να παίξει για να πάρει βαθμό ή βαθμούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως το ίδιο θα κάνει με όποια ενδεκάδα και αν παραταχθεί, και με την ΑΕΚ στο Βικελίδης και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γιατί κακά τα ψέματα, κατά κάποιο τρόπο ο Άρης είναι ρυθμιστής μέχρι στιγμής του ποιος θα βγει δεύτερη, στη δεύτερη θέση του πίνακα της βαθμολογίας, έχοντας κόψει μέχρι τώρα 2 βαθμούς από την ΑΕΚ. Και στη διάρκεια του πρωταθλήματος έκοψε 4 από τον ΠΑΟΚ και άλλους 2 από την ΑΕΚ με την ισοπαλία στο ΆΚΑ, το 1-1. Τον ΠΑΟΚ έχει πάρει ισοπαλία στην Τούμπα, θυμίζω, και έχει κερδίσει στο Βικελίδης. Αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι περισσότερο στον Άρη πλέον, όχι περισσότερο, στην ουσία ασχολούμαστε πλέον με τα ζητήματα της ανανέωσης των συμβολίων που προανέφερα, του μπαν όλων αυτών και του χτισήματος πλέον της νέας ομάδας. Και ο Άρης θέλει να κάνει πολλά πράγματα και πρέπει να κάνει πολλά πράγματα στα κομμάτια της οργάνωσης, της στελέχωσης. Έχει ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσει εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτά και με το αγωνιστικό. Το άλλο ματσάκι Ολυμπιακός, νομίζω ότι το χ μου κάθεται πάρα πολύ καλά εμένα. Αν Ολυμπιακός, δύσκολο θα κερδίσει και η ΑΕΚ. Ναι, ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει το αίτητο. Η ΑΕΚ απ' την άλλη σου λέει με όλες αυτές τις απουσίες που έχω, δεν νομίζω ότι θα παίξει για την νίκη. Απλά δεν νομίζω ότι μπορεί να την πάρει αν ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός. Με βάση τις απουσίες και τη ΑΕΚ. Έχει και πολλές απουσίες. Ολιβέιρα, Μάνταλος. Νομίζω και το διπλό δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, πάρε κάτι και μολύβι λίγο να βγάλετε τα κέρδη ενός τριημέρου. Για πες. Λοιπόν. Τώρα ξέρεις, τα έχω πιάσει όλα. Το Σαββατοκύριακο δεν θα πιάσει τίποτα. Λοιπόν, θα παίξω. Ξεκίνημα, ναι, με το ματς από ένα κλισέ, ο θάνατος στη ζωή μου, Πανιόνιος, ναι, Ξάνθη. Άσος. Εγώ νομίζω ότι η Ξάνθη θα μπορέσει να αντισταθεί και να πάρει την ισοπαλία. Μάλιστα. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Εντάξει, ασφαλώς ένα ματς με λίγα γκολ λογικά, δεν νομίζω να ανοίξει. 0-0, 1-1, 1-0, αλλά νομίζω το χ στο 3-20, εγώ προσωπικά. Δεν είναι άσχημο. Έχει εγώ κάπου εκεί είμαι. Όσο... Ναι. Υπάρχουν μερικοί που δεν αρέσουν στα χ. Είμαι από το χ και πάω προς τον Άσο. Λοιπόν, Όφη Παναθηναϊκός, άκουγα νωρίτερα το Σταύρο που του προτείνει γκολ-γκολ, έχει βάση, είναι πολύ πιθανό στο 1-78. Εγώ θεωρώ ότι. Απρόβλεπτο είναι το μάτσο. Θα κάνει μια νίκη. Με τον Άρη. Θα κάνει μια νίκη. Εγώ λέω δεν θα την κάνει με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι θα ρισκάρω να σου πω την το αλήθεια. Σαββατοκύριακο είναι τα μάτς που οι ομάδες Στέργιο θα έχουν την υπάρχουσα μορφή τους. Είναι τα τελευταία παιχνίδια που θα έχουν την υπάρχουσα μορφή τους. Θεωρώ ότι περίεργα αποτελέσματα, περίεργα με ποια έννοια, ότι μπορεί να δούμε ό,τι να είναι αποτελέσματα, θα είναι μετά από αυτά τα παιχνίδια. Γιατί οι ομάδες θα χάσουν 5, 6, 7, 8 παίκτες. Ναι. Ξαναλέω για να το κλείσουμε, εγώ θεωρώ χικάκι εγώ το δίνω. 2,45 του Όφη, 3,45 είναι το χ. Αξίζει τον κόπο, εντάξει. Ένα χικάκι δίνω στον Παναθηναϊκό. Είναι ένα σημείο που να πεις είναι στήριγμα, ναι, για τα δελτία μας. Χικάκι, λοιπόν, χικάκι. Άρης ΠΑΟΚ. Goal, νομίζω goal. Ότι ο ΠΑΟΚ στο 2.42 είναι αρκετά ικανοποιητική απόδοση, θεωρώ εγώ. Goal, goal είναι στο 1.87 και αυτό ικανοποιητικό. Ναι. Πόσο δίνει Άρη και Χ? 3.05-3.25 αντίστοιχα. Μάλιστα. Άρα ισορροπημένο το δίνει. Ναι, εγώ ξαναλέω, θεωρώ ότι το 2.42 το θεωρώ. Επιβραβεύει συμπαθητικό λίγο το κίνητρο στο προγνωστικό του. Το κίνητρο δίνει, το βαθμολογικό. Από εκεί πέρα είναι Άρης ΠΑΟΚ. Το σημείο μπετών, ναι, έχω την αίσθηση. Μάλιστα. Είναι ο Πανετολικός 7.30 ώρα την Κυριακή με τον Αστέρα Τρίπολης. Ένας Πανετολικός που είχε κερδίσει από δύο εβδομάδες στη Λάρισα με 3-0 και πήρε ανάσα. Πήρε και χ στην Ξάνθη. Ναι, όχι, στην Ξάνθη έχασε. Όχι, φίλε, 1-1.
Ποιον κέρδισε η Ξάνθη, ρε, προχθές. Τον Ατρόμητο. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ο Πανετολικός θα πάρει τη νίκη. Και εγώ. Η αρμάδα του Μάκη Χάβου και θα μας πληρώσει το 1,63. Με 1,63 δεν είναι μόνο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το σημείο της αγωνιστικής κατά την άποψή μου. Ναι. Εντάξει, στην, Αγγλία, στην Αγγλία το αντίστοιχο παιχνίδι πόσο θα δίνει, πιστεύεις? Το αντίστοιχο. Το αντίστοιχο. 1,95 σίγουρα. Ή 2,05. Εγώ λέω θα κέρδιζε άνετα ο Αστέρας Τρίπολης Αγγλίας. Άκου Ολυμπιακός, μάλλον συμφωνούμε με τον Χρήστο στο Χ. 3,5 σε ένα δελτιάκι εκεί με 2-3 Χ. Μια χαρά. Σε δουλειά ναι. Βρισκόμαστε. Έτσι. Νούπου σου Βόλος Λαμία, να είστε καλά παιδιά, καλά να περάσετε. Πρέπει κάποιος να μας πει. Να μας μιλήσει πρέπει κάποιος. Δεν θα δω Χρήσανθε ούτε στιγμιότυπα. Πρέπει κάποιος να μας μιλήσει αυτό. Δηλαδή, ίσα, ίσα. Να δω στιγμιότυπα νούπου σου Βόλος. 1-2-1-2-3. Goal, goal over και... Για να δω, για να δω στιγμιότυπα του νούπου σου Βόλος Λαμία το βράδυ της Κυριακής, ναι. πρέπει να μάθω ότι έχει λήξει 8-8 ή να διαβάσω κάπου και να μου πει κάποιος ότι αδερφέ, από τη μια εστία στην άλλη μπήκε γκολ. Να σου πω κάτι. Δεν θα το βγάλω στιγμή. Δεν μπορεί να έχουν κανένα κίνδυνο. Άμα αρχίζουν και κερδίζουν όλοι από κάτω, 21 έφτασε η Ξάνθη και 22 έφτασε η Ξάνθη. 22-21-30 είναι φίλε. 18 έχει ο Πανιώνιος, 21 έχει ο Πανετολικός, ναι. 22 έχει η Ξάνθη. Και 3 ο Πανετολικός. 30 έχει ο Νούπου σου Βόλος. Και περίμενε. Και 3, 25. Τι και 3, 25. Ο Πανετολικός. 24. 21 έχει ο Πανετολικός. 24. Και η Ξάνθη κερδίζει τον Πανιώνιο 25. Πέφτει ο Πανιώνιος. Και είναι μετά 30. 30-25 και παίζουν μαζί φίλε. Παίζει Πανετολικός Νούπου σου Βόλος. Προλαβαίνω. Δεν ξέρω. Προλαβαίνω! Καλά να περάσετε όσοι δείτε το μάτσο, όσοι στοιχηματίσετε. Καλά να περάσετε γενικότερα. Ναι. Και τη Δευτέρα, σωστά, Ατρόμητος Λάρισα. Νομίζω ένα σάκι, 1,83. Μπα. Δευτεριάτικο, ξεκαθαρωμένη. Μπα, και τι Ατρόμητος τι είναι. Τι είναι εδώ, έχασε την Ξάνθη, έχασε. Και μεσοβδόμαδα. Άντερ! 3-3. Μεσοβδόμαδα θα έχουμε δράση. Ναι. Αυτό το εκπληκτικό πρωτάθλημα τη Super League. Εκεί δεν ξέρω ποιο θα παίξει τον Άρη, ναι, αν θα έχω 18. Θα play off. Θα μα λείψουν τα play out τετάρτη. Εγώ δεν μπορώ να ανεβάσω και παίκτες, φίλε. Παναθηναϊκός Άρης. Oh. Να έκανε χρήση να διαπαγγελματικά συμβόλαια. Δεν μπορούσα, μου τα απαγόρευσε. Το καλοκαίρι γιατί ποιο το απαγόρευσε. Είχα. Το καλοκαίρι έκανα 5. Τι 5, ρε, φίλε, κάνα 15. Πώ θα κάνω 15, πώ θα κάνω. Πάω και έχει 40. Άσο πάω. Είναι μέσα όλοι. Όλοι τι κάπου 19 και τι 17 είναι μέσα. Εμεί δεν έχουμε τόσα λεφτά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Άρης. 7 και 4 την Τετάρτη. Πρόσεξε, λέω για τώρα. Και ο Παναθηναϊκός είναι το ίδιο βέβαια. Φεύγουν καμιά 10 συμβόλαια. Δεν μόνο ο Άρης. Μπορεί να βάλει το Βέλεθο ο Παναθηναϊκός. Να παίξει. Τραυματίας δεν γίνεται. Παναθηναϊκός Άρης 7 και 4. Ναι. Πάω κάλεξη Τούμπα 9 το βράδυ. Αυτό είναι έχει το ενδιαφέρον. Μάτς. Αυτό είναι το μάτς. Και Ολυμπιακός Σόφι. Να είστε Τετάρτη καλά, είναι αυτό. Τετάρτη. Α, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τα παιδιά. Ολυμπιακός Σόφι. 7-0. 4-1. Να και γκολ. Βάλει γκολ. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε Χρήστα. Και μετά Σαββατοκύριακο πάλι μάτς. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε ότι τελειώνει. Ναι. Για όσους φίλους είναι της Bundesliga, τελειώνει η Γερμανία αυτό το Σαββατοκύριακο. Σάββατο η Bundesliga. Κυριακή η Zweite Liga. Ο κορονοϊός. Έχει μάχες για παραμονή. Κινδυνεύει να πέσει Χρήστα απευθείας η Βέρντερ. 4 φορές πρωταθλήτρια Γερμανίας. 6 φορές κυπελούχος Γερμανίας. Κάτοχος του κυπέλου κυπελούχων. Εκεί γίνονται όλα. Κινδυνεύει να πέσει η Βέρντερ, η οποία είναι στο μείον 2 από τη Φορτούνα, την πρώτη ομάδα του Μαλεζά, που είναι τόσο θέση μπαράζ, να ναι. παίξει με τον τρίτο, μάλλον το Αβούργο, λέω εγώ. Και χρειάζεται νίκη η Βέρντερ στην έδρα της Ψυχολωνίας και να μην κερδίσει η Φορτούνα που? Μέσα στο Ουνιόν Βερολίνου. Ουνιόν Βερολίνου που είναι. Τίποτε, χαμηλά είναι. Στην 12η θέση, διακοπές ήδη τα παιδιά εκεί. Νομίζω ότι... Θα πεδώσουμε ένα πριμ. Θα έχουμε ένα Χ, Χρήσανδε, τη Φορτούνα στο Βερολίνο. Και με το Χ τη Φορτούνα μένει η Φορτούνα. Ναι, εκτός αν πετύχει 4 γκολ η Βέντερ. Άνετα. Η Βέντερ, Χρήσανδε, γιατί νομίζω ότι πολλοί Έλληνες. Εγώ έχω την αίσθηση αυτή για την Ευρωπαϊκή. Το σκεπτικό, θα σώσουμε τη Βέντερ εμείς. Έχει μία νίκη, 3 σοπαλίες, 12 ήττες φέτος. Μία νίκη, ρε δηλαδή, στην έδρα. Μέχρι και ο Άρης είχε κάνει παραπάνω που είχε πέσει τότε. Όχι. Μία είχε κάνει και ο Άρης. Με τον Πανιόνιο, 1-0. Στην έδρα σου. Ναι, μία νίκη. 7 νίκες έχει στο πρωτάθλημα η Βέντερ. Στη Γερμανία, να θυμίσω για όσους μας ακούνε και θα παίξουν, μετράει παιδιά η διαφορά τερμάτων. Ούτε μεταξύ μου, μάτσι ούτε τίποτα. Τι χάνει ο Πέλκας, ρε αγόρι μου, στη Λάρισα. Ρε, σε καινή αιστεία. Τώρα σε λίγο θα δείξει και την κολάρα του Ακούστο με σου τέξει την περιοχή. Τον έφαγε το παιδί, το έφαγε. Μετράει λοιπόν η διαφορά τερμάτων στη Γερμανία. Μάλιστα. Εντάξει, δώστε προσοχή γιατί. Λιμιός από τα αριστερά, θα περάσει ο Λιμιός
Με στην περιοχή της Λάρισα, Ολυμπιός, πολύ ωραία, περνάει το Μόρα, βγάζει και τη σέντρα. Μόνος του ο Πέλκας το χάνει και δεν αφήνει και τον συμπαίκτη, το βάλε. Καλό μάτσο, Ολυμπιός, εκείνο το μάτσο. Ποιος είναι από πίσω? Από τον Λάμπρου, ποιος είναι? Ο Λάμπρου, έτοιμος είναι να το βάλει τον γκολ και το, λοιπόν, το στερεί. Αυτά και τα στοιχηματικά. Σε ποιο λεπτό το βάλει τον γκολ εδώ? Ούτε θυμάμαι, Χρυσάδη. Στο 3, δεν είναι σε λίγο, τόσο, τόσο μακρινό αυτό το μάτσο. Στο 30 τόσο νομίζω το έχεις βάλει. Τόσο μακρινό μου φαίνεται. Που πραγματικά ούτε θυμάμαι. Λοιπόν, δεν κάνουμε κληρώσει σήμερα. Ναι. Από εβδομάδα πάλι. Τελειώσαμε δηλαδή. Τελειώσαμε. Ηρεμία. Δηλαδή τέτοια Παρασκευή πριν από Άρης ΠΑΟΚ ήρεμη έχει ξαναδεί. Είδε τι ωραία. Πήγαμε, χάσαμε και δύο, αποκλειστήκαμε. Α, εγώ δεν έχασα. Έχασα την πρόκριση. Ε, χαλαρό. Αντί να έχουμε να μαλώνουμε τώρα, να πλακωνόμαστε, όχι ο ένα, όχι το άλλο. Ηρεμία. Ντροπή. Όσοι φύγετε από την πόλη, καλά να περάσετε. Προσοχή στο οδήγημα, στο ποτό. Μη φάτε και πιείτε, σαν να μην υπάρχει αύριο. Θα υπάρχει αύριο. Ναι, θα υπάρχει. Θα ξαναπάτε και για θάλασσα, το Σαββατοκύριακο και θα πάτε διακοπές. Εντάξει, ηρεμία. Να δούμε ωραία παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη γιατί είναι ενδιαφερόμενο. Σοπαλία. Να το δέσουμε. Δεν μου κάνει. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή ευκαιρία να πάει στο συν 2. Μπρούνο Γκάμα. Στο συν 3 από την ΑΕΚ. 1-0 ο Άρης. Πριν την Τετάρτη που θα παίξουν μεταξύ του. Λοιπόν, αυτά από εμάς μαζί μας ήταν 4 ώρα η πίτσα. Μην Μίστερ Γκολτ. 2-3-10-62-85-86. Από τη μία τα ξημερώματα. Από τη μία το μεσημέρι, συγγνώμη. Από τη μία τα ξημερώματα να αρχίσαμε. Θα φέρουν την πίτσα, τη μακαρονάδα, το πενιρλί, ό,τι παραγγείλετε ή το πιάτα ημέρα από 2,80 μερίδα στην πόρτα σας με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εντάξει, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. Το λέω συνεχώς, πέρα από τις φοβερές πίτσες και τις προσφορές σε πίτσες, μακαρονάδες και σαλάτες, ρωτήστε τα παιδιά τι περιλαμβάνει το μενού της ημέρας. Το μαγειρευτό. Ένας αρακά σήμερα. Σπανακόριζα εγώ. Με φέτα 2 κιλά δίπλα, δηλαδή παίρνει όπω είναι το κιλό, το βάζει δίπλα σε ένα πιάτο. Άμα φάω 2 κιλά φέτα, τι να φάω σπανακόριζα, α φάω κανένα μπιφτέκι. Σπανακόριζα. Λοιπόν, αυτά, 2-3-10-62-85-86. Πολύ μεγάλο διαγωνισμό στα Φορόλ τρέχει. Αν αγοράσετε έναν καφέ Μπαρονές Αράμπικα 100% ή αν πάρετε ένα παγωτό ή ένα energy drink ή ένα energy coffee ή ένα σφιχτικά. Εντάξει, όλα τα προϊόντα έχουν πάνω ειδική σήμαση. Παίρνετε τα κουπονάκια σα, δεν υπάρχει όριο και μπαίνετε στην πολύ μεγάλη κλήρωση. Για τα γενέθλια 7 ετών των Φορόλ, για να κερδίσετε ένα πεζό 208, 7 σκούτερ ηλεκτρικά, 7 ποδήλατα πεζό, 7 κινητά iPhone, 7 PlayStation 4, 7 φωτογραφικές Nikon DSLR, 7 κάμερες GoPro Hero και 7 τριήμερα στο Πήλιο. Όλα αυτά στα πολλά καταστήματα Φορόλ, νομίζω ο καθένας έχει ένα στη γειτονιά του. Και Θρακιώτικο Τσίπριο Αθηνών ή Θρακιώτικο Ούζο 7. Το ουζάκι το μαλακό, το γλυκόπιωτο, με απαλό άρωμα, παράγεται με την παραδοσιακή θρακιώτικη συνταγή, ενώ το τσιπουράκι μας το αιωθινόν, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης, από προσεκτικά επιλεγμένα από αμπελόνες του Παγκαίου και της Μαρόνιας, με ή χωρίς γλυκάνισο. Αυτά, ο κύριος Τσατσάρος έρχεται, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 εδώ με την Τρόικα.